Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλους. Άλλη μια εκπομπή, η ώρα των βετεράνων, είναι απόψε μαζί σας και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη μία, τουλάχιστον ώρα, ίσως και περισσότερο, εξετάζοντας ένα θέμα επίσης καυτό, όπως και όλα τα προηγούμενα. Στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι για να θυμηθούμε λίγο, εξετάσαμε διεξοδικά όσο πιο πολύ γινόταν το θέμα της Κερατέας, τα γεγονότα που συνέβαιναν στην Κερατέα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δώσαμε μια πλήρη εικόνα και σε βάθος του τι ακριβώς συμβαίνει, πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα, πώς ήταν άδικο να σκοτώνονται μεταξύ τους οι πολίτες με τους αστυνομικούς και ουσιαστικά, όταν ουσιαστικά δεν τους χώριζε τίποτα, ποιες λύσεις υπήρχαν, ένας ειδικός επιστήμονας παρουσίασε τις λύσεις και θέλουμε να πιστεύουμε ότι συμβάλαμε έστω και στο ελάχιστο, γιατί τόσο θα μπορούσε να ήταν η συμβολή μας, στο να κατανοήσει ο κόσμος ακριβώς το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος και τις αιτίες και τις λύσεις που κάποιοι αρνούντουσαν πεισματικά να δώσουν. Και έτσι αμέσως επόμενα 24 ώρα ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρωτικής κάλεσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Παπούτσι, και σε μία σύσκεψη, εξετάζοντας συνοπτικά το θέμα, έδωσαν μία πάρα πολύ καλή λύση. Απεσήρθησαν οι αστυνομικές δυνάμεις από την Κερατέα και είναι προφανές ότι η πολιτεία θα ενσκύψει στο πρόβλημα και θα δώσει τις πιο καλές και επιστημονικά τεκμηριωμένες και εφικτές λύσεις για όλους. Αυτό θέλω να επισημάνω, ότι είναι αποτέλεσμα του αγώνα των κατοίκων της Κερατέας, του συνόλου των κατοίκων της Λαβρεωτικής, του Καλλικρατικού Δήμου, και δείχνει πως η ενότητα των πολιτών, η ενότητα του λαού, φέρνει αποτελέσματα ακόμα και στις περιπτώσεις που το παιχνίδι φαίνεται χαμένο. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο στην αναφορά μου. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της τεράστιας επιτυχίας, που είναι κυρίως οι κάτοικοι, αλλά βεβαίως και οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια, όλοι όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και βεβαίως και την Μητρόπολη της Μεσογείας και Λαβρεωτικής. Σήμερα θα εξετάσουμε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, που δεν είναι άλλο από το πολύ καυτό, πολύ επίκαιρο και πολύ επίγον θέμα της κάρτας του πολίτη. Ακούμε πάρα πολλά για την κάρτα του πολίτη, αλλά πάρα πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα, να κατατοπιστούμε και να έχουμε όσο γίνεται καλύτερα και πιο τεκμηριωμένη άποψη. Θα μας βοηθήσουν στη σημερινή εκπομπή οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, ο πατέρας Βασίλειος Κοκολάκης, ο οποίος είναι θεολόγος, φιλόλογος, γλωσσολόγος, καθηγητής, εφημέριος, μάλιστα πρωτοπρεσβύτερος στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού Χολαργού. Μάλιστα. Πατέρα Βασίλεια, καλωσορίσατε, την ευχή σας. Του Κυρίου, να ευχηθούμε και εμείς στους τηλεθεατές μας καλή Ανάσταση, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Θα το πούμε πολλές φορές απόψε. Να ευχαριστήσουμε και το κανάλι και τον κύριο και εσάς, κύριε Αγγυρόπουλε, για την τιμή που μας κάνετε. Δική μας η τιμή, πατέρα Βασίλη, δική μας η τιμή. Σήμερα στην εκπομπή σας. Να πούμε ότι σήμερα Μεγάλο Σάββατο η Εκκλησία μας, ξεκινάμε έτσι εκκλησιοκεντρικά, γιατί έχει σημασία το κάθε θέμα, το κάθε πρόβλημα, να το αντιμετωπίζουμε εκκλησιοκεντρικά και χριστοκεντρικά και βάσει των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας να προσπαθούμε να το ερευνήσουμε. Ωραία. Έτσι λοιπόν και να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουμε την Θεόσωμο Ταφή του Κυρίου μας και την... Συγχωρήστε μου που θα σας διακόψω, γιατί είναι πολύ σοβαρός ο λόγος και μας αφορά όλους. Βεβαίως. Έχουμε αυτή τη στιγμή την άφιξη του Παναγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα. Να ευχηθούμε το άκτιστο Πανάγιο Φως να φωτίσει τους πάντες, ειδικά στις μέρες μας, με όλες τις κρίσεις, τις πάσης φύσεως. Θα συνδεθούμε, ήδη έχουμε συνδεθεί με το, με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και να πάρθουν και σωστές αποφάσεις για την κάρα του πόλη.
μέσω της δημόσιας τηλεόρασης βέβαια, που καλύπτει το θέμα, για να παρακολουθήσουμε την άφιξη του Παναγίου Φωτός, το οποίο μεταφέρεται από τα Ιεροσόλυμα μετά την τελετή αφής που έγινε το μεσημέρι από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόφιλο, την επικεφαλής της αντιπροσωπείας που συνοδεύει το Πανάγιο Φως, είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δημήτρης Δόλης, είναι επικεφαλής διακομματικής αντιπροσωπείας, μελών του Κοινοβουλίου. Και το Πανάγιο Φως, όπως κάθε χρόνο, γίνεται δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους. Και σε λίγο θα δούμε, τώρα θα σταματήσει το αεροσκάφος. Γύρω στις 9 η ώρα απόψε θα βρίσκεται και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, από όπου θα το παραλάβουν αρχιερείς για να το μεταφέρουν στη, επαναλαμβάνουμε πάντα, με τιμές αρχηγού κράτους, σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες και στην πιο μικρή γωνιά της ελληνικής γης. Στην Αθήνα βέβαια ο πρώτος σταθμός του Παναγίου Φωτός θα είναι όπως πάντα η Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στη Δεξαμενή, και από εκεί θα μεταφερθεί σε όλες τις ενορίες της Αττικής και όχι μόνο, παντού. Θα πάει να φωτίσει όλο τον κόσμο. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να... Είπαμε ότι η επικεφαλής της αποστολής που αποτελείται από βουλευτές εκπροσώπους όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δημήτρης Δόλης, και σε λίγο περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα και να υποδεχθούμε το Πανάγιο Φως. Τεράστια σημασία του Παναγίου Φωτός και της αφής του περιμένουν με λαχτάρα όλοι οι χριστιανοί σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή άγημα της Προεδρικής Φρουράς να παρατάσσεται για να υποδεχθεί, επαναλαμβάνουμε, με τιμές αρχηγού κράτους το Πανάγιο Φως. Σε λίγο θα ανοίξει πόρτα. Είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές της Ορθοδόξου ομολογίας και πίστεως. Ήδη άνοιξε η πόρτα, βλέπουμε τους... όχι, δεν βλέπουμε ακόμα. Είναι οι δημοσιογράφοι που συνοδεύουν την αποστολή. Σε λίγο θα εμφανιστεί η αντιπροσωπεία και ο αρχηγός όλων των κρατών και όχι μόνο του κράτους, που είναι ο Χριστός, η κεφαλή της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας, στέλνει το φως να μας φωτίσει. Ας ελπίσουμε ότι θα το δεχθούμε. Ο Κύριος το στέλνει. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Πρέπει να πούμε εδώ ότι το Πανάγιο Φως θα μεταφερθεί σε όλες τις γωνιές της επικράτειας, της ελληνικής γης, και θα είναι απόψε όλες τις εκκλησίες με στρατιωτικά αεροσκάφη σε τύπου σε 130. Συνοδευόμενο βέβαια από υψηλά ιστάμενα στελέχη, κυβερνητικά, στρατιωτικά.
περιμένουμε όλοι, αξίζει αυτή η αναμονή. Και να, ήδη βλέπουμε το Πανάγιο Φως να φθάνει και στην ελληνική γη. Για μια ακόμη φορά, για να φωτίσει και να αγιάσει τους πιστούς. Και να δυναμώσει στις δύσκολες μέρες το φρόνημά μας. Εκκλησιαστικά και πολιτικά πρόσωπα της Αποστολής μεταφέρουν τώρα και από ό,τι βλέπω παραδίδουν, μάλλον όχι δεν παραδίδουν, περιμένουν να έρθει όλη η Αποστολή για να συνοδεύσει το Πανάγιο Φως, όπου όπως είπαμε ήδη ξεκινάει την πορεία προς την εξαρχία του Παναγίου Τάφου που βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών. Εκεί στην εξαρχία του Παναγίου Τάφου υπάρχει ήδη πολλής κόσμος συγκεντρωμένος για να παραλάβει από τώρα το Πανάγιο Φως και να το υποδεχθεί. Παρακολουθήσαμε πριν από λίγο τον Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογείας και Λαβυρωτικής, τον κύριο Νικόλαο, να παραλαμβάνει το Πανάγιο Φως και να το συνοδεύσει. Βλέπετε εδώ το τιμητικό άγημα με τη γαλανόλευκη να κυματίζει. Πρέπει να πούμε ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι ελληνοορθόδοξο. Ο Πατριάρχης είναι Έλληνας και από ό,τι λέει η παράδοσή μας, μόνο στον Έλληνα Πατριάρχη ανάβει το Πανάγιο Φως. Μία φορά μόνο δεν μπήκε στην κρύπτη για να δεχθεί το Πανάγιο Φως ο Έλληνας Πατριάρχης και δεν άναψε και η αφή του έγινε έξω από τον ναό που προσήφθη ο Έλληνας Πατριάρχης. Έσχισε την κολόνα που βρίσκεται στην πόρτα, στην πύλη του ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, μια μαρμάρινη κολόνα, το αποτύπωμα υπάρχει πάντα εκεί για να το βλέπουν όλοι όσοι περνάνε και από εκεί, από τη μαρμάρινη κολόνα εξήλθε το Πανάγιο Φως και άναψε τη λαμπάδα του Έλληνα Πατριάρχη που προσήφιετο απ' έξω. Αποκλειστής, για διάφορους λόγους, από το να μπει στην κρύπτη. Πατέρα Βασίλη, μπορείτε να μας πείτε κι εσείς, ναι, σχετικά, έτσι ενώ παρακολουθούμε αφού υποδεχθήκαμε το Πανάγιο Φως. Βεβαίως, να προσθέσω κι εγώ ότι μιλάμε για τον Ορθόδοξο Πατριάρχη που δέχτηκε το φως και μόνο μέσα από αυτόν πήρανε οι υπόλοιποι, ο υπόλοιπος κόσμος, το άκτιστο Πανάγιο Φως, το τονίζουμε τη λέξη άκτιστο, και να πούμε και με τη σειρά μας να μας φωτίζει όντως όλους τους ανθρώπους στην κάθε μας πράξη, στον λόγο μας, στο νου μας, στη σκέψη μας, να έχουμε πάντα τον Χριστό ως κέντρο. Και στις πράξεις μας βεβαίως. Ήθελα λίγο να συνεχίσω. Ναι, εδώ βλέπουμε τον Μητροπολίτη Μεσογείας, τον οποίο κάναμε μνήμα προηγουμένως, να κρατά στα χέρια του το σκεύος μέσα στο οποίο βρίσκεται το Πανάγιο Φως. Επαναλαμβάνουμε ότι η σύνδεση είναι μέσω της δημόσιας τηλεοράσεως και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τις στιγμές της υποδοχής του Παναγίου Φωτός. Αυτή τη στιγμή, με την πομπή που βλέπουμε, ολοκληρώνεται η τελετή της υποδοχής του Παναγίου Φωτός.
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και στα καθημάς στην εκπομπή μας. Ήταν πολύ σημαντική η στιγμή και ευλογημένη και για μας που είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να σχολιάσουμε την τελετή αφίξεως του Παναγίου Φωτός. Και βέβαια. Ήθελα να καλωσορίσω και τον δεύτερο καλεσμένο της εκπομπής μας, τον κύριο Στάθη Αδαμόπουλο, οικονομολόγο, καθηγητή και μέλος μιας μεγάλης ερευνητικής ομάδας επιστημόνων για την κάρτα του πολίτη. Κύριε Αδαμόπουλε, καλωσορίσατε. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση και σε εσάς. Καλησπέρα σας, κύριε Αργυρόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι σίγουρος ότι απόψε θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Θα αναπτύξουμε σε βάθος το θέμα και θα παρουσιάσουμε όλες τις διαστάσεις και όλα τα στοιχεία που πρέπει να ξέρει ο ενημερωμένος Έλληνας πολίτης. Σας ευχαριστώ ωραία. Και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και σε εσάς. Θα ήθελα να, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, να πω το εξής, ότι ακούμε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, μεγάλη έτσι... πολλές αναφορές από πολύ κόσμο γίνονται σχετικά με την κάρτα του πολίτη. Ακούμε διάφορα, ακούμε πολλές πληροφορίες, οι οποίες όμως είναι, άλλες είναι έλλειπεις, άλλες είναι αλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ τους, άλλες είναι έτσι διατυπωμένες ώστε να προκαλούν σύγχυση, θα έλεγα, σε αυτόν που τις ακούει, και αυτό έχει φέρει μια αναστάτωση σε όλο τον κόσμο, έχει φέρει μια διάσταση απόψεων μεταξύ ακόμα και ανθρώπων που θέλουν και ασχολούνται όσο μπορούν περισσότερο με τα θέματα, με τέτοια θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος. Και βέβαια οι αρμόδιοι που πρέπει να μας ενημερώνουν αναλυτικά και σε βάθος για το κάθε θέμα, για να μην προκαλούνται παρανοήσεις και συγχύσεις, κάθε άλλο παρά αυτό κάνουν. Εμείς λοιπόν σήμερα θα επιχειρήσουμε να τα αποσαφηνίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίσουμε με τη βοήθεια, όπως σας είπα, και των δύο καλεσμένων μας, και να δούμε ένα-ένα τα θέματα που αφορούν αυτή την υπόθεση. Κύριε Αδαμόπουλε, θα ξεκινήσω από εσάς. Ακούμε τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά πράγματα, όπως είπα και στην εισαγωγή. Πολλές κάρτες. Φοροκάρτα, κάρτα αγορών, κάρτα του δημότη, κάρτα εργαζομένου, του εργαζομένου. Κάρτες. Πολλές κάρτες. Ακούγεται και η κάρτα του πολίτη, αλλά έχει πάει ένα βήμα πίσω προς το παρόν. Είχαμε μια δήλωση του Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας δήλωσε καθαρά και εξάστερα ότι με πολύ γρήγορα βήματα πάμε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην καθιέρωση της κάρτας του πολίτη, η οποία θα εμπεριέχει τα πάντα. Επίσης, επανέλαβε την προσφυλή του φράση ότι θέλουμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση και τη θέλουμε γρήγορα να έρθει. Αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού την ακολούθησαν στη συνέχεια διάφορες δηλώσεις, πληροφορίες, διάφοροι πολιτικοί, κυβερνητικοί, μη πολιτικοί, εκκλησιαστικοί, λαϊκοί, γνώστες χωρίς γνώση, ειδικοί χωρίς ειδίκευση, όλοι μιλάνε, όλοι λένε. Επειδή λοιπόν εσείς έχετε ασχοληθεί και έχετε εντρυφήσει στο θέμα πάρα πολύ εις βάθος και εις πλάτος, θέλουμε να μας ξεκαθαρίσετε τα πράγματα και να μας πείτε τι είναι όλα αυτά τα πράγματα, ξεκινώντας από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κάρτα του πολίτη. Σας ακούω. Βεβαίως, κύριε Αργυρόπουλε, να τα πάρουμε από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε, θα αναφερθούμε μόνο σε επίσημες δηλώσεις και επίσημες πληροφορίες τεκμηριωμένες. Γνωρίζουμε το Σεπτέμβριο του 2010, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού, η οποία ήταν ότι θα δοθεί στους πολίτες η κάρτα του πολίτη αντί αστυνομικής ταυτότητας, δηλαδή πρόκειται για δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κατά βάση. Και με αυτό το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, στην κάρτα του πολίτη, θα γίνονται ένα πλήθος συναλλαγών.
θα αντικαταστήσει ένα πλήθος άλλων εγγράφων. Δεν θα χρειάζεται άλλο έγγραφο προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να συναλλάσσεται με το δημόσιο. Αυτή ήταν η επίσημη δήλωση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε έχουν γίνει αρκετές δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ραγκούση, και έχουν διενεργηθεί και δύο διαβουλεύσεις από το OpenGov. Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις. Εκεί μπορούσε να μπει κάποιος και να γράψει τις παρατηρήσεις του και την άποψή του για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη διαβούλευση, η οποία ήταν σαφώς για την κάρτα του πολίτη. Και μετά θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη διαβούλευση, η οποία ήταν εμέσως αναφερόταν στην κάρτα του πολίτη. Να δούμε λοιπόν. Η πρώτη διαβούλευση έγινε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2010 και αφορούσε την κάρτα του πολίτη. Λοιπόν, εκείνο το κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση ήταν ένα γενικό κείμενο αρχών. Δεν μάθαμε πάρα πολλές πληροφορίες. Να δούμε όμως τι μάθαμε συγκεκριμένα. Μάθαμε λοιπόν ότι η κάρτα του πολίτη θα είναι όπως οι κάρτες των τραπεζών, αυτή η πλαστική. Πιστωτική και χρεωστική. Και θα φέρει πλυνθείο. Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά βεβαίως αυτή τη λέξη. Δεν χρησιμοποιήθηκε η λέξη μικροεπεξεργαστής, ούτε τσιπάκι όπως ήταν γνωστό. Χρησιμοποιήθηκε μια άλλη λέξη, πλυνθείο. Η κυριολεξία της λέξης σημαίνει τούβλο. Απλά είναι ο τρόπος δημιουργίας του μικροεπεξεργαστή που έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη. Άρα μιλάμε για τσιπάκι. Μιλάμε για τσιπάκι. Όταν θα αναφερόμαστε σε πλυνθείο, θα εννοούμε τσιπάκι. Προαιρετικά θα δοθεί το δικαίωμα της ψηφιακής υπογραφής. Δηλαδή, με αυτή την κάρτα δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να βάζει πλέον μια φυσική υπογραφή, αλλά η χρήστης και μόνο, όταν θα χρησιμοποιείται, αυτό θα αντικαταστήσει την φυσική υπογραφή. Αυτή λέγεται η ηλεκτρονική ψηφιακή υπογραφή. Θα υιοθετηθούν καλές πρακτικές ασφαλείας. Δηλαδή, τα δεδομένα μας θα είναι ασφαλή και δεν πρόκειται κανένας να μας τα πειράξει. Μας το δήλωσε ο Υπουργός στη διαβούλευση. Θα μοιάζει, όπως είπαμε, με τις χρεωστικές πιστωτικές και δεν θα συμπεριληφθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θέματα υγείας ή άλλα στοιχεία. Θα έχει, λέει, λίγα στοιχεία επάνω της η κάρτα. Ενώ ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα περιλαμβάνει τα πάντα. Ναι, είπε ότι με αυτήν θα γίνουν τα πάντα, άρα θα είναι ένα πολυεργαλείο. Εδώ φαίνεται ότι θα είναι ένα μικρό εργαλείο. Θα το εξετάσουμε, αρχικά. Θα δούμε πώς αυτά παντρεύονται και τα δύο μεταξύ τους. Στη συνέχεια διενεργήθηκε η δεύτερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτή έλαβε χώρα τον έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2011 και αφορούσε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Να σημειώσω ότι στην προηγούμενη διαβούλευση κατατέθηκαν περί τα 2.000 σχόλια, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία, άνω του 90%, ήταν αρνητικά. Δηλαδή οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα και σχολιάσαν ήταν ενάντια στην κάρτα του πολίτη. Οπότε η επόμενη διαβούλευση αφορούσε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όχι την κάρτα του πολίτη. Τι μάθαμε, αυτό είναι άσχετο με την κάρτα του πολίτη? Όχι, δεν είναι καθόλου άσχετο. Το ένα είναι η σπονδυλική στήλη και το άλλο είναι το νευρικό σύστημα. Το ένα είναι η κλειδαριά και το άλλο είναι το κλειδί. Θα τα ξεκαθαρίσουμε. Για να λειτουργήσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει ανάγκη την κάρτα του πολίτη. Και η κάρτα του πολίτη δεν έχει νόημα να δοθεί στον κόσμο εάν δεν στηθεί ο μηχανισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτά τα δύο είναι άμεσα συνδεδεμένα. Παντρεύονται μεταξύ τους, είναι άμεσα δεμένα. Μιλάμε για κλειδαριά και για κλειδί. Τον όρο κλειδί τον χρησιμοποίησε ο κύριος Υπουργός στη συνέντευξη που έδωσε προς τους δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτό που έθεσε προς διαβούλευση. Εκεί λοιπόν μάθαμε ότι η κάρτα πάλι θα φέρει κάποιους βασικούς κωδικούς επάνω της, η κάρτα του πολίτη, δηλαδή πιο συγκεκριμένα τον αριθμό κτηματολογίου, το αφημί, το ΑΜΚΑ, τον αριθμό δελτίου ταυτότητες, μερικούς κωδικούς δηλαδή που έχουμε και χρησιμοποιούμε για να εξυπηρετούμαστε από το δημόσιο. Με αυτό το κλειδί θα έχει πρόσβαση ο πολίτης σε όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που έχει στήσει ή θα στήσει το κράτος στη συνέχεια, θα φτιάξει το κράτος στη συνέχεια. Δεν θα περιέχει άλλα στοιχεία, φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο, έναν κωδικό και τους υπόλοιπους κωδικούς που είπαμε. Και σταδιακά στην κάρτα του πολίτη θα ενσωματωθούν όλες οι άλλες κάρτες που στο μεταξύ θα δοθούν στον κόσμο, θα μοιραστούν στον κόσμο. Άρα μιλάμε για μια απλή κάρτα στην αρχή, εντός εισαγωγικών, η οποία σταδιακά θα γίνει μια υπερκάρτα. Η οποία θα μπορεί να παίρνει, εννοείται, όλες αυτές. Άρα, εφόσον θα δέχεται, μιλάμε για ένα ζωντανό οργανισμό. Εφόσον θα μπορεί να δέχεται και τις άλλες κάρτες να ενσωματωθούν. Προφανώς. Έτσι και η δήλωση ότι θα περιέχει μόνο αυτά είναι προσωρινή. Ακριβώς. Και μπορεί από τη στιγμή που μιλάμε για ηλεκτρονικά μέσα, μιλάμε για τσιπάκια, μιλάμε για προγράμματα, αυτά επιδέχονται αναβάθμισης.
Μπορεί να είναι απλά στην αρχή, γίνονται πιο σύνθετα αργότερα. Οποιασδήποτε μορφής και αν είναι. Τα τσιπάκια βεβαίως εξελίσσονται, βελτιώνονται, μπορούν να αντικαταστήσουν. Αυτή προβλέπεται να αντικαθίσταται η κάρτα του πολίτη σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξαετία. Mm-hmm. Οπότε στην εξαετία μπορεί να προσθεθεί κάτι άλλο. Θα δούμε πώς είναι και τεχνικά, πού μπαίνει το τσιπάκι, πώς μπορεί να αντικατασταθεί και τι είδους από τσιπάκια μικροπεξεργαστές έχουμε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο διαβουλεύσεις. Από εκεί πήραμε όλες τις πληροφορίες. Στη δεύτερη διαβούλευση τα αποτελέσματα. Στη δεύτερη ήταν πολύ μικρότερη συμμετοχή, αλλά εξίσου αρνητικά τα σχόλια. Λιγότεροι άνθρωποι συμμετείχαν και ήταν φυσιολογικό γιατί δεν μπορούσαν να συνδέσουν άμεσα, δεν είχαν όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε εμείς που παρακολουθούμε από κοντά το θέμα και δεν μπορούσαν άμεσα να συνδέσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την κάρτα του πολίτη. Δεν εξηγήθηκε επαρκώς. Πώς δόθηκε στην διαβούλευση που δόθηκε το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δόθηκε με σαφήνεια, ναι, ήταν μια σειρά. Ήταν μια σειρά από 30 άρθρα. Μιλούσε μέσα για δελτίο ότι θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο πολίτης στις υπηρεσίες αυτές του κράτους κάνοντας χρήση αστυνομικού δελτίου, αλλά περιείχαν κάποιες προβλέψεις αυτά τα άρθρα ότι τα αστυνομικά δελτία θα καθοριστούν με ειδικότερες αποφάσεις των Υπουργών. Δηλαδή περνάει ένα γενικό σχέδιο και αργότερα με άλλον τρόπο, μπορεί με νόμο, μπορεί με υπουργικές αποφάσεις, μπορεί με προεδρικά διατάγματα, θα καθοριστούν οι ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Άρα έρχεστε σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι η ασάφεια πρετανεύει στις πληροφορίες που δίνονται μέσα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, οπότε τι διαβούλευση να είναι αυτή όταν δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο και με πλήρη στοιχεία. Ακριβώς. Ειδικότερα για την κάρτα του πολίτη ήταν τελείως ασαφές. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες βασικές αρχές, κάποιες βασικές αναφορές, θα έχει πληνθείο κλπ. Και ζητούσαν από τον κόσμο να πει τη γνώμη του και να πει και ιδέες πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και πώς να πει τη γνώμη του. Ήταν τελείως γενικό το αρχικό πλαίσιο. Πάτερα Βασιλεία, εσείς εκτός από θεολόγος, φιλόλογος, γλωσσολόγος, είστε και καθηγητής, που σημαίνει ότι έχετε έτσι παιδιά και διδάσκετε. Και είστε και ιερέας, έχετε πείμνιο, αλλά έχετε και το προσωπικό σας πείμνιο. Είστε οικογενειάρχης πολύτεκνης οικογένειας με 7 παιδιά. Μάλιστα, ακριβώς. Ωραία, να ζήσουν και να είστε καλά κι εσείς και η πρεσβυτέρα να τα μεγαλώσετε. Που θέλουν παιδιά να είναι. Έτσι. Να είστε καλά. Αυτό δείχνει για μας το τεράστιο ενδιαφέρον που έχετε για τον άνθρωπο, το οποίο προκύπτει από όλες αυτές τις πτυχές που έδωσα για εσάς. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχετε προσεγγίσει το θέμα και εσείς, όπως και η Εκκλησία και διάφοροι ιεράρχες, δώστε μας την πνευματική διάσταση του θέματος, μας αγγίζει το θέμα αυτό της κάρτας του πολίτη πνευματικά και αν είναι πώς. Ναι, και βέβαια μας αγγίζει, καταρχήν μόνο με αυτά που άκουσα εδώ με τον κύριο Στάθη, μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα, για ένα στρίμωγμα, για ένα σφίξιμο. Επομένως, το πρώτο που συμβαίνει με αυτή την κάρτα του πολίτη, κύριε Αγγελόπουλε, είναι η στέρηση της θεόσδοτης ελευθερίας. Τι εννοούμε? Ότι ο Θεός, από τη στιγμή που δημιουργεί τον άνθρωπο, τον δημιουργεί κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτό το κατ' εικόνα έχει μέσα το λογικό, το νοερό, το αυτεξούσιο, το κυριαρχικό, το κοινωνικό. Εδώ λοιπόν, στο αυτεξούσιο, δηλαδή η ελευθερία επιλογής, καταδυναστεύεται, καταστρατηγείται. Την στερεί αυτό το όλο το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Από την άλλη μεριά έχουμε όμως και την εν Χριστώ ελευθερία, η οποία ταυτίζεται με την σωτηρία μας, που και αυτή στερείται και πολύ περισσότερο όταν θα δούμε στη συνέχεια σε κάποια πτυχή του θέματος, ότι συνδέεται αυτή η κάρτα και με τον Αντίχριστο. Οπότε και βέβαια έχει και την πνευματική πτυχή το όλο θέμα και η Εκκλησία μας, και όταν λέμε Εκκλησία, να το τονίσουμε από τώρα αυτό, εννοούμε όλους τους βαφτισμένους, μυρωμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι μέχρι και ο τελευταίος έχει γνώμη, και από εκεί και πέρα βέβαια η Εκκλησία μας εκφράζεται και με την Ιερά Σύνοδο, που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο, και εμείς πλέον λειτουργούμε πάντα εκκλησιοκεντρικά, όπως είπα και στην αρχή του λόγου. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Αδαμόπουλε, ο πατέρας Βασίλειος μας ρίχνει στα βαθιά, ναι, κατευθείαν. Μιλάει για ένα φακέλωμα, για ένα σφίξιμο, για ένα περιορισμό. Εσείς, όπως είπα και στην αρχή, είστε μέλος
μιας μεγάλης ερευνητικής ομάδας επιστημόνων που ασχολείστε διεξοδικά με το θέμα. Έχετε συλλέξει λοιπόν όλες αυτές τις διάχυτες πληροφορίες, έχετε συλλέξει πάρα πολύ υλικό και είστε πλέον σε θέση να έχετε συνθέσει μία εικόνα πλήρη, όσο γίνεται πλήρη, αλλά αυτό δίνει μεγάλη, πολύ ψηλή αξιοπιστία στο λόγο που εκφράζετε. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, σε σχέση και με αυτά που είπε τώρα ο πατέρας Βασίλειος, δώστε μας έτσι την ανάλυση του θέματος για να μπορέσουμε και εμείς σιγά σιγά να σχηματίσουμε αυτή την εικόνα και να μην πάμε από τη σύνθεση στην ανάλυση, να πάμε σταδιακά εκεί. Πώς ακριβώς υλοποιείται όλο αυτό που μας καταγγέλει ο πατέρας Βασίλειος? Για να το καταλάβουμε όλο αυτό θα πρέπει να δούμε και τις άλλες κάρτες οι οποίες θα μοιραστούν και σταδιακά θα ενσωματωθούν στην κάρτα του πολίτη. Να δούμε τι κάνει κάθε μία. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος και την έκταση της χρήσης της κάρτας του πολίτη, όταν θα έχει ενσωματώσει όλες τις υπόλοιπες κάρτες. Μες. Άρα λοιπόν τώρα θα αναφερθούμε σε επιμέρους κάρτες, αλλά στη συνέχεια όταν θα μιλάμε για κάρτα του πολίτη, θα έχουμε στο μυαλό μας ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες θα τις κάνει η κάρτα του πολίτη. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν. Μας είπανε και είναι μέσα, βγήκε σε διαβούλευση, εστάλει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ένα προσχέδιο. Λάβανε την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την κάρτα αγορών. Τι είναι η κάρτα αγορών? Θα είναι και αυτή μια πλαστική καρτούλα, την οποία θα την μοιράσουν όπως η χρεωστική πιστωτική, θα την μοιράσουν οι τράπεζες. Θα την δίνουν ανώνυμα, θα πηγαίνει ο καθένας στο ταμείο, θα την παίρνει και δεν θα αφήνει το όνομά του. Θα στέλνει ένα μήνυμα με το κινητό του στο Υπουργείο Οικονομικών και θα μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών τον κωδικό της κάρτας να τον ταυτίζει με τα φημί του. Και έτσι θα ενεργοποιείται. Έτσι θα ενεργοποιείται και έτσι θα ξέρει το Υπουργείο Οικονομικών οι συναλλαγές που κάνουμε χρησιμοποιώντας την κάρτα αγορών, σε ποιο αφημί ανήκουν, σε ποιον πολίτη ανήκουν. Μόνο το Υπουργείο Οικονομικών. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο το Υπουργείο Οικονομικών. Και εκεί ήταν και η ένσταση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα χρησιμοποιηθεί υποδομή πώς. Πώς είναι τα μηχανήματα που έχουν όλα τα καταστήματα στη διάθεσή τους και τα οποία χρησιμοποιούν για να περάσουν την χρεωστική επιστωτική κάρτα για να χρεωθεί ο λογαριασμός. Από αυτόν τον δρόμο δηλαδή, μέσω των τραπεζών, μέσω των συστημάτων των τραπεζών, θα περνάει η πληροφορία από την κάρτα αγορών και θα πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα συνδέονται. Συνδέονται. Αλλά περνώντας μέσα από την τράπεζα θα είναι ανώνυμη. Και θα ταυτοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Όμως, και εκεί ήταν η ένσταση της αρχής, μπορεί να μην είναι ανώνυμη πληροφορία. Και πώς καθίσταται μία ανώνυμη αλλά επώνυμη, εάν κάποιος έχει και πιστωτική κάρτα και χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα μία φορά την πιστωτική του κάρτα και αμέσως μετά από μερικά δευτερόλεπτα την κάρτα αγορών για να βγει απόδειξη, τότε, παράδειγμα, ένα ποσό 335,23 ευρώ. Αμέσως ταυτοποιείται. Ακριβώς. Με διαφορά δύο δευτερολέπτων, με δύο διαφορετικές κάρτες, αμέσως η τράπεζα μπορεί να καταλάβει ότι αυτή η κάρτα αγορών ανήκει σε αυτή την πιστωτική κάρτα, δηλαδή σε αυτόν τον πολίτη. Σπάει η ανωνυμία. Και με δεδομένο, συγχωρήστε μου που σας διακόπτω, και με δεδομένο ότι με την πρόσφατη απόφαση που ισχύει από 1η Απριλίου να γίνονται όλες οι συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ και προσεχώς από 1.500 μέσω τραπεζών, δηλαδή είτε με επιταγές είτε με κάρτες, έχουμε δεδομένο ότι όλες οι συναλλαγές, τουλάχιστον οι μεγάλες, θα περνάνε μέσα από εκεί, άρα ταυτοποιούνται πλήρως οι δύο κάρτες. Και αυτό... ξέρει και η τράπεζα ποιος είναι ο... Και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί σήμερα είναι 3.000 ευρώ το όριο, αύριο θα γίνει 1.500, έχουν πει από 1η-1η του 12. Οι τράπεζες, από ό,τι διάβασα σε ένα δημοσίευμα, ζητάνε 300. Ήδη ζητάνε 400 όρια. 300 ευρώ όριο. Από εκεί και πάνω να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά πιστωτική ή επιταγή ή χρεωστική. Άρα το απόρριτο λοιπόν σπάει. Εμέσως μπορεί να σπάσει στις τράπεζες. Γι' αυτό έρχεται η αρχή και λέει όχι, να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα, αυτό το δίκτυο. Και προτείνει ως λύση, που δεν είναι ο ρόλος της να προτείνει λύσεις. Το Υπουργείο πρέπει να προτείνει, να καταθέτει ένα σχέδιο και η αρχή να λέει αν είναι σύμφωνο με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή όχι. Προτείνει λοιπόν η αρχή ως λύση μια κάρτα με τσιπάκι. Προτείνει μια smart card. Δηλαδή, έρχεται και μας λέει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι η κάρτα του πολίτη εμέσως μπορεί να είναι η λύση στα προβλήματα της κάρτας αγορών. Τώρα βέβαια δεν θέλω εγώ να την κάνω τη σκέψη ότι μπορεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να λέει αυτά που δεν θέλει να πει το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ πιστεύω ότι είναι κέρβερο στη θέση της και διαφυλάται όντως τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Λοιπόν,
Αυτά τα αρνητικά για την κάρτα αγορών, τα οποία δεν μας τα λένε, προβάλλουν το θέμα της εξυπηρέτησης από το να μαζεύετε αποδείξεις, μας λένε, ορίστε, χρησιμοποιήστε μία κάρτα η οποία θα μαζεύει αυτή για εσάς τις αποδείξεις. Αφού μας φόρτωσαν με το βάρος να μαζεύουμε αποδείξεις, τώρα έρχονται να μας αλαφρώσουν με το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Λοιπόν, άλλο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Κάρτα εργαζομένου. Ήδη υπάρχουν τέτοιες κάρτες εργαζομένου, τις χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι στις επιχειρήσεις όταν δουλεύουν για να μπουν στο κτίριο. Είναι κάρτα η οποία έχει τσιπάκι RFID, θα πούμε για αυτή την τεχνολογία, σημαίνει Radio Frequency Identification, δηλαδή εξ αποστάσεως, δεν χρειάζεται να την βάλουμε σε μια υποδοχή, εξ αποστάσεως μπορεί να διαβάσει ένας αναγνώστης, ένα μηχάνημα που διαβάζει αυτές τις κάρτες, ποιος κωδικός περνάει. Πώς είναι αυτή η απόσταση προς το παρόν? Προς το παρόν είναι ή προς το παρόν ή το εμπορικά οικονομικό είναι να είναι πολύ κοντινή η απόσταση. Αλλά κανένας δεν μας αποκλεί, τεχνολογικά υπάρχει δυνατότητα, αλλά και εμπορικά να τεθεί σε κυκλοφορία, να είναι φτηνό δηλαδή, να αναγνώσουν τέτοιες κάρτες και από μεγάλη απόσταση. Για να δούμε για την κάρτα αγορών. Μέχρι στιγμής λοιπόν περνάει ο υπάλληλος, χτυπάει την κάρτα του, χτυπάει εντός εισαγωγικών, την περνάει μπροστά από το μηχάνημα και διαβάζει ο υπολογιστής ποιος κωδικός πέρασε. Τώρα μας λένε, δεν φτάνει μόνο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεται ταυτόχρονα και το Υπουργείο Εργασίας. Την ώρα που μπαίνει κάποιος υπάλληλος στο κτίριο σε ιδιωτική εταιρεία, να ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας που μπήκε ο κάθε υπάλληλος. Μιλάμε για σπάσιμο πάλι καινούριου, απόρριτου, καινούριου προσωπικού δεδομένου. Το ότι πηγαίνω εγώ στη δουλειά μου, τι ώρα πηγαίνω και τι ώρα φεύγω, δεν αφορά κανέναν άλλον εκτός από μένα και τον επιχειρηματία. Και αν ο επιχειρηματίας λέει ψέματα, αυτό δεν πρόκειται να το πιάσει καμιά κάρτα. Γιατί ο επιχειρηματίας μπορεί να συνεχίσει να λέει ψέματα και με κάρτα εργαζομένου. Πώς θα αποφύγει αυτό που είναι έλεγχο? Καταρχάς, αυτή την κάρτα τη δίνουν με δέλεαρ. Λέει έκπτωση 25% στις εργοδοτικές εισφορές. Οπότε εικάζουμε ότι αρκετοί εργοδότες θα προστρέψουν να πάρουν αυτή την κάρτα. Για να έχουν τον πονηρόσωμος επιχειρηματίας, κύριε Αργυρόπουλε, μπορεί να πάρει κάρτες, να μοιράσει κάρτες, αλλά στους παράνομους εργαζομένους να μην δώσει κάρτες. Άρα λοιπόν, τι διαφορά έχει από το σημερινό σύστημα που ενημερώνουμε τον ΟΑΕ? Ή να έχει κάρτα, ή να έχει κάρτα, να τη χτυπάει, να ενημερώνεται η επιχείρηση και να μην ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Εννοείται, επειδή τα δεδομένα θα βρίσκονται στην επιχείρηση και θα μπορεί να τα διαμορφώνει. Περνάνε πρώτα από τα συστήματα, δεν μπορεί να στηθούν απευθείας γραμμές με το Υπουργείο. Θα περνάνε μέσα από τις βάσεις δεδομένων της επιχείρησης και μετά θα καταλήγουν στο Υπουργείο. Εδώ άρα μπορεί να επέμβει. Βεβαίως και μπορεί να επέμβει. Και εδώ θέλω να φέρω ως παράδειγμα μία περίπτωση τέτοιας κάρτας, κάρτας εισόδου σε κτίριο. Και σε ποιο κτίριο, παρακαλώ? Στο κτίριο του Πανεπιστημίου, ενός Ολλανδικού Πανεπιστημίου, όπου μπόρεσαν οι φοιτητές στο τμήμα πληροφορικής, στο μεταπτυχιακό του τμήματος πληροφορικής Ολλανδικού Πανεπιστημίου, να σπάσουν αυτή την κάρτα. Οπότε κυκλοφορεί ένα βίντεο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ο κύριος Γκαρσία, έτσι λεγόταν αυτός που αντιγράψαν την κάρτα του, έμπαινε και ξανάμπαινε και ξανάμπαινε και ξανάμπαινε στο κτίριο. Έμπαινε αρκετές φορές, γιατί πολλοί Γκαρσία είχαν αποκτήσει αυτή την κάρτα. Αυτά τα συστήματα σπάνε. Μία λεπτομέρεια. Είναι, αυτή η κάρτα ήταν της εταιρείας, είχε παραχθεί από την εταιρεία NXP. Η NXP είναι αυτή που έχει αναλάβει τη γερμανική κάρτα του πολίτη. Δεν λέω ότι είναι η ίδια τεχνολογία, αλλά είναι η ίδια εταιρεία. Δεν αποκλείεται όμως να είναι και η ίδια τεχνολογία. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Μπορεί να είναι και η ίδια τεχνολογία. Και όταν βρήκε αυτό το... μπόρεσε και έσπασε αυτή την κάρτα εργαζομένου, η NXP... το Πανεπιστήμιο ήθελε να δημοσιοποιήσει το εύρημά της και έκανε ασφαλιστικά μέτρα η NXP και δεν της επέτρεψε. Μέχρι που βγήκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, δικαιώθηκε το Πανεπιστήμιο και μπόρεσε και το παρουσίασε σε συνέδριο πληροφορικής. Γιατί το μάθαμε όλοι. Γιατί το μάθαμε, από εκεί μπορέσαμε να το μάθαμε και εμείς. Άλλες κάρτες, επιγραμματικά κάρτα του Δημότη, θα έχουμε πρόσβαση σε δημοτικές υπηρεσίες, δεν μας έχουν πει λεπτομέρειες. Είναι μία πρόβλεψη, ένα άρθρο σε ένα νομοσχέδιο προς επεξεργασία. Κάρτα υγείας. Αυτό είναι πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάει πακέτο με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Λοιπόν, δεν λέμε όχι στο να μαζευτούν τα οικονομικά των ταμείων. Δεν μπορεί να πει κανείς όχι σε αυτό. Το θέμα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταγράφονται ηλεκτρονικά οι ασθένειες των πολιτών, οι αθήσεις και μη. Τα ψυχολογικά τους προβλήματα, οι φαρμακευτικές αγωγές, οι ιατρικές επεμβάσεις τις οποίες έχουν υποστεί, οι νοσηλείες τους. Ό,τι αφορά την υγεία, ταξιδεύει, κάνει βόλτες μέσα από το διαδίκτυο, φεύγει από το γραφείο του γιατρού και πηγαίνει στο Υπουργείο Υγείας.
Και σε ποιο είναι ορατό αυτό? Σε οποιονδήποτε μπορεί, καταρχάς στους διαχειριστές της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά και σε οποιονδήποτε μπορεί να παρέμβει και να αλλοιώσει, να προσθέσει ασθένειες ή να αφαιρέσει ασθένειες από τα αρχεία. Μην νομίζουμε δηλαδή και στο εξωτερικό, δεν εφαρμόζεται παντού η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και μπορεί να μην εφαρμόζεται και να μην έχουν το πρόβλημα με τα έξοδα. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να φέρω δύο παραδείγματα, την Ιταλία και την Αγγλία. Έχουμε στα χέρια μας την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιταλίας, η οποία λέει ότι σε καμία περίπτωση όποιος Ιταλός διαλέξει να έχει χειρόγραφες τις συνταγές, δεν θα πρέπει να υποστεί διάκριση σε σχέση με αυτόν που θα έχει τις συνταγές του ηλεκτρονικά. Και επίσης από ένα δημοσίευμα του BBC Απρίλιος 2010 μάθαμε ότι 287 φορές το NHS, το National Health System της Αγγλίας, υπέστη διαρροές δεδομένων. Είτε χάθηκε ένα φλασάκι, είτε μπήκανε hacker, είτε χάθηκαν τα CD, είτε τα κλέψε κάποιος. 287 φορές. Είναι πλήρως ανασφαλή αυτά τα συστήματα. Εκτίθεται ο άνθρωπος σε τρομακτικό κίνδυνο να χάσει τα προσωπικά του δεδομένα. Και από την άλλη, δεν θα έχει το σύστημα την ανταμοιβή που περιμένουν, δηλαδή μείωση εξόδων. Τα τροπτικά της υγείας φταίνε για τις δαπάνες και για την χορηγοποίηση των ταμείων, και δεν φταίνουν τα δικά μου τα φάρμακα, ούτε η δική μου η ασθένεια. Αυτό είναι ένα περίγραμμα. Αυτές όλες οι κάρτες, από όσο ξέρουμε, θα ενσωματωθούν στην κάρτα του πολίτη. Έχουμε και μία ακόμη πρόσφατη ανακοίνωση. Επαναλαμβάνω τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Θα περιέχονται τα πάντα στην κάρτα του πολίτη. Θα ενσωματωθούν όλα στην κάρτα του πολίτη. Μία κάρτα που δεν θα ενσωματωθεί προφανώς, γιατί δεν αφορά τον Έλληνα πολίτη, αφορά τον μετανάστη πολίτη. Δεν ξέρουμε πώς θα τη χειριστούν. Είναι όμως σημαντική να την αναφέρουμε. Θα αρχίσει να δίδεται από τον Μάιο η κάρτα του μετανάστη στους νόμιμους μετανάστες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η απόφαση του Υπουργείου, την έβγαλε στις 15 Φεβρουαρίου του 2011, γιατί αναφέρει ότι η κάρτα του μετανάστη θα έχει RFID πλυνθείο. Θα έχει δηλαδή τσιπάκι, το οποίο θα αναγιγνώσκεται εξ αποστάσεως. Ναι, θα πρέπει να δούμε τα τεχνολογικά στοιχεία λίγο αργότερα. Σε αυτό το σημείο, επειδή βλέπω ότι, όπως το ανέμενα, η κουβέντα όσο πάει και δυναμώνει και τα στοιχεία που μας φέρνει ο κύριος Αδαμόπουλος και αυτά που προτίθεται να μας αποκαλύψει και ο πατέρας Βασίλειος, είναι συγκλονιστικά. Θα ήθελα να πω ότι σε κάποια στιγμή, αφού δώσουμε όσο γίνεται πληρέστερα την εικόνα και το θέμα, θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα, μόνο που θα ήθελα να παρακαλέσω τους αγαπητούς τηλεθεατές να κάνουν όσο γίνεται πιο σύντομες ερωτήσεις, για να έχουν τη δυνατότητα οι προσκεκλημένοι μας να δίνουν τις απαντήσεις. Θα ήθελα να παρακαλέσω να μην γίνονται τοποθετήσεις, αλλά να γίνονται ερωτήσεις. Αργότερα μπορούμε να βγάλουμε τα τηλέφωνα, ώστε να δοθεί αργότερα η ευκαιρία στους τηλεθεατές να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας ρωτήσουν. Κύριε Αδαμόπουλε, μπορείτε να μας πείτε γιατί όλα αυτά τα προστάδια, οι πρόδρομοι της κάρτας και δεν πάνε κατευθείαν στην κάρτα του πολίτη, είναι τελειά ιστορία. Γιατί όλες αυτές οι κάρτες και δεν πάμε κατευθείαν στην κάρτα του πολίτη, να γλιτώσουμε και το κόστος, γιατί όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος. Και η επανένωση μετά, ας πω, υπάρχει ένα αρχικό κόστος, το σπάσιμο και το μοίρασμα. Μετά το ξαναμάζεμα, είναι προγράμματα τα οποία πρέπει να καθίσουν, να τα ξαναγράψουν, να τα συνενώσουν. Είναι τεράστια τα κόστη. Γιατί δεν πάνε κατευθείαν. Στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες, όπως θα δούμε, η πρόθεσή τους να πάνε κατευθείαν. Εδώ όμως διαπιστώνουν ότι υπάρχει αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Όπως υπάρχει αντίδραση και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Δεν είμαστε μόνοι εμείς που αντιδράμε. Δεν σκεφτήκαμε μόνο εμείς το πρόβλημα των προσωπικών δεδομένων. Αντιδρούν και άλλες χώρες. Άρα λοιπόν σου λένε, πώς θα το πετύχω? Εγώ θέλω να το πετύχω. Πρέπει να φέρω την κάρτα του πολίτη. Πώς θα το κάνω? Μία ιδέα είναι η σαλαμοποίηση. Εκ του αποτελέσματος εμείς μιλάμε. Τι βλέπουμε λοιπόν? Έχουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, σαλαμοποίηση όταν λέμε, εννοούμε κόβουμε φέτες το προϊόν, το συγκεκριμένο. Γνωστή η μέθοδος. Και το μοιράζουμε στους πολίτες. Άρα λοιπόν, και εφαρμόζουν πολλών είδων σαλαμοποίηση. Δηλαδή, προσέξτε, μία κάρτα, δύο κάρτες, τρεις κάρτες, πέντε κάρτες. Πάρε κόσμο κάρτες. Λοιπόν, δίνουν στους πολίτες κάρτες. Μετά, κάρτα του πολίτη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κόβουν τον νόμο φέτες. Δεν φέρνουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μαζί με την κάρτα του πολίτη. Πρώτα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η κλειδαριά, και μετά η κάρτα του πολίτη, το κλειδί. Άλλη σαλαμοποίηση, στον πληθυσμό. Πρώτα στους μετανάστες, μετά στους Έλληνες. Πρώτα πιθανώς στα σώματα ασφαλείας, που δεν μπορούν να αντιδράσουν και πολύ.
και στη συνέχεια στους, ναι, που έχουμε τις γνωστές αντιδράσεις στα σώματα ασφαλείας και στη συνέχεια στους υπόλοιπους πολίτες. Βλέπετε δηλαδή πολυεπίπεδο τεμάχισμα, πολυεπίπεδη κατάτμιση. Γιατί η άποψή μας είναι για να μπερδέψουν τους αντιδρώντες. Να αποπροσανατολίσουν τους αντιδρώντες. Σου λέει ο άλλος, πού να αντιδράσω, στην κάρτα αγορών, στην κάρτα εργαζομένου, στην κάρτα του μετά, σε ποιον να αντιδράσω. Μια λεπτομέρεια. Ένα πρώτο αντιδράσω. Μια λεπτομέρεια. Οι μεταναστευτικές ΜΚΟ, πού είναι όσον αφορά την κάρτα του μετανάστη, δεν ενδιαφέρονται. Είναι η αλήθεια ότι δεδομένων. Είναι εντυπωσιακή η σιωπή των ΜΚΟ, οι οποίες... Για την κάρτα του μετανάστη. Λοιπόν, προφανώς λοιπόν και το άλλο που πιστεύουμε είναι ότι προχωράνε βλέποντας και κάνοντας. Μπορεί να μην ήταν, αυτός ο αρχικός σχεδιασμός, μπορεί να θέλουν να τα φέρουν όλα μαζί. Αλλά σου λένε, μισό λεπτό, εδώ έχουμε μια κατάσταση κρίσης. Πρέπει να χαράξουμε μια στρατηγική διαχείρισης κρίσης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους αντιδρώντες. Άρα, προφανώς πιθανόν και όλα αυτά είναι βήματα πίσω. Κάνουν ένα βήμα πίσω για να κάνουν το επόμενο βήμα. Πάντως σίγουρα μετράνε τις αντιδράσεις, μετράνε πρόσωπα που αντιδρούν, τι λένε αυτοί που αντιδρούν και επαναχαράσουν τη στρατηγική τους. Προφανώς πρόκειται για πολύ μεγάλο επιτελείο, αλλά έχουμε και εμείς αρκετό επιτελείο, αρκετά μεγάλο επιτελείο που μελετάμε τα συγκεκριμένα θέματα. Ήδη ο κύριος Αδαμόπουλος μας έχει περιγράψει, πατέρα Βασίλη, ένα σενάριο το οποίο δεν ακούγεται καλά. Θα μας πει βέβαια στη συνέχεια όταν επανέλθουμε και τα υπόλοιπα που δεν μας είπα ακόμα, αλλά μαζί με αυτή την ερευνητική ομάδα που είπαμε προηγουμένως, της οποίας μέλος είναι ο κύριος Αδαμόπουλος, υπάρχουν και άλλες ομάδες εκκλησιαστικές από παράγοντες, από επιστήμονες που έχει προσλάβει, έχει φορτίσει η Εκκλησία, γιατί έχει και δικούς της επιστήμονες βεβαίως, κληρικούς, εξαιρετικά μορφωμένους, σε όλους τους τομείς, οι οποίοι έχουν ερευνήσει το θέμα. Έχουμε λοιπόν πολλές τοποθετήσεις ιεραρχών. Ο Καλαβρίτων, ο κύριος Αμβρόσιος και η Γιαλίας, ο κύριος Αμβρόσιος, ήδη επισήμανε τους κινδύνους και αναφέρεται με επιστολή του και προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος και της ΔΑΕ να μην βραδύνει στην ανακοίνωσή της, διότι μπορεί να δώσει έλευση στην κυβέρνηση. Να βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων. Ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλιος, ο κύριος Ιερεμίας, ο κύριος Δανιήλ, ο Μητροπολίτης Κεσαριανής, Κεσαριανής. Και βέβαια και ο Μητροπολίτης, πολλοί άλλοι Μητροπολίτες, αλλά και ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο κύριος Σεραφείμ, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις φωτιά. Και ο οποίος στην κορυφαία του δήλωση ήταν, η κορυφαία του δήλωση ήταν που συγκράτησα εγώ, το κείμενο της ανακοινώσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος δεν μπορεί να είναι άλλο παρά αυτό που και να συμβαδίζει με αυτό που λένε οι άνθρωποι στα συλλαλητήρια. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Αργυρόπουλε. Πού έχουν, μίλησε ο κ. Αδαμόπουλος για αντιδράσεις. Πού βρίσκονται οι αντιδράσεις από πλευράς Εκκλησίας, γιατί ακόμα, όπως είπα, η Ιερά Σύνοδος δεν έχει κάνει ανακοίνωση τελική. Καταρχήν, η Ιερά Σύνοδος είναι ακόμα επιφυλακτική, περιμένει το σχέδιο νόμου και θέλει, λογαριάζει σαφώς και παίρνει στα σοβαρά όλους τους αντιδρώντες και από τα συλλαλητήρια, διάφορες ημερίδες που γίνονται κατά τόπους, όπως πρόσφατα είχε γίνει στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών από την Εστία Πατερικών Μελετών. Και επίσης... Με αυτό το θέμα εννοείται. Για αυτό το θέμα, για την Άρα του Πολίτη, βέβαια. Υπογραφές μαζεύονται και μάλιστα έχουν ξεπεράσει τις 61.000 υπογραφές, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε υπάρχει η ταχυδρομική θηρίδα που κάποιος μπορεί να στείλει το όνομά του ότι αρνείται να παραλάβει την κάρα του πολίτη. Εδώ τώρα μια που μου ήρθε αυτή η πρόταση να πούμε ότι αυτή η κάρα του πολίτη, λέει ο Γέροντας Παΐσιος στα σημεία των καιρών, ένα βιβλίο του Ιερομονάχου Χριστοδούλου, αλλά και στην πνευματική αφύπνιση, είναι ο δεύτερος τόμος από ένα πεντάτομο έργο του ησυχαστηρίου του Αγίου Άντου Θεολόγου από τη Σιρωτή Θεσσαλονίκης. Και λέει ξεκάθαρο ο Γέροντας Παΐσιος ότι η παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι πτώση.
Μα θα πει κάποιος ποια νέα ταυτότητα. Πνευματική. Πνευματική. Η κάρτα λοιπόν του πολίτη θα έχει ακριβώς, θα είναι και ταυτότητα. Γιατί όπως μας είπε και πριν ο κύριος Αδαμόπουλος, εκεί θα ενσωματωθούν τα πάντα. Τι αφημί, τι άμκα, τι αριθμός δημοτολογίου, τα πάντα. Και θα είναι η ταυτότητά μας. Θα λειτουργεί ως ταυτότητα. Άρα λοιπόν ο Γιώργος Παΐσιος από το 80 προφητικά μας έλεγε σως, κίνδυνος. Τώρα πάμε στην Ιερά Σύνοδο. Από τον Οκτώβριο του 2010 έχει βγάλει την πρώτη ανακοίνωσή της που διαβάζω χαρακτηριστικά, λέει «Η κάρτα του πολίτη δεν πρέπει να περιέχει κάποιον ένα τρόπο εμφανή ή αφανή τον αριθμό 666». Άρα λοιπόν αμέσως αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που επέρχεται. Επίσης, κατ' ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες. Θίγει λοιπόν και εδώ, όπως και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις της, και τον Δεκέμβριο του 10, αλλά και το μήνυμα του Χριστουγεννιάτικου του Μακαρότατου, που ήταν καταπληκτικό, που μιλάει και λέει ακριβώς: «Όταν η φτώχεια επιτείνεται, όταν απαξιώνεται η ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου, καθώς αυτονοείται ως ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένη παραγωγική μονάδα, χωρίς σεβασμό στη μοναδικότητα της ύπαρξης και στην ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός, τότε η Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα δηλητηριάζεται από την απελπισία που μας περιβάλλει». Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και από τα μηνύματα του Μακαριωτάτου μας και από την διαρκή Ιερά Σύνοδο και το θέμα της στερήσεως της ελευθερίας είναι σως και το θέμα με το 666. Πείτε μας λίγο, πατέρα Βασίλη, γιατί ακούμε το 666, το 666. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν εντρυφήσει και έχουν υπόψη τους τι είναι το 666 και γιατί το 666 είναι ένας αριθμός στον οποίο η Εκκλησία συνιστά να θα το πείτε εσείς. Μάλιστα, μάλιστα. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια εισαγωγή. Δεν είμαστε φοβικοί. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο αριθμός 666 όταν υπάρχει σε ένα βιβλίο τη σκίζουμε τη σελίδα ή ότι το τηλέφωνο μας έχει το 666, τρία συνεχόμενα εξάρια, πρέπει να το διαγράψουμε, πανικοβαλόμαστε κτλ. Δεν σημαίνει, δεν έχουμε ένα τέτοιο πανικό. Θα ξεκινήσω με το ίδιο το κείμενο της Καινής Διαθήκης από την Αποκάλυψη, 13ο κεφάλαιο, που καλό είναι όλοι μας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όλος ο κόσμος να το διαβάσει, το 13ο ειδικά κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστή Ιωάννη, και λέει: «Ο έχω νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, αριθμός γάρα ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού χίξη σιγματάφ», μετάφραση από τον Τρεμπέλα. «Όποιος έχει νου φωτισμένο», το επαναλαμβάνω, «όποιος έχει νου φωτισμένο, ας αριθμίσει τους αριθμούς που κάθε γράμμα του ονόματος του Αντιχρίστου σημαίνει και ας αθροίσει τον αριθμό του θηρίου. Διότι δεν είναι αριθμός ονόματος υπερανθρώπου ή υπερφυσικού προσώπου, αλλά αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός που βγαίνει από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας ενός εκάστου γράμματος του ονόματος του θηρίου είναι 666 ή χίξη σιγματάφ. Όνομα, λέει ο Τρεμπέλας, που αντιτίθεται και πλαστογραφεί και διαλύει το όνομα Χριστός». Μας κάνει εντύπωση αυτό ότι ανάμεσα στο χ και στο σίγμα υπάρχει το ξι. Μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, να δούμε αυτή την αντιστοίχηση, ας έρθει ο φακός λίγο πιο κοντά, με το όνομα, παράδειγμα χάρη το Βενέδικτος, όπου το β είναι το 2, το ε είναι το 5, το ν είναι το 50, όποιος προσθέσει τους αντίστοιχους αριθμούς που βγαίνουν από τα γράμματα, βγαίνει το 666. Υπενήσεστε ότι ο Πάπας, ο Βενέδικτος, είναι ο εξάριθμος του ονόματός του, είναι και άλλα το 666. Εγώ τώρα για παράδειγμα το έφερα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Ναι, σαφέστατα βέβαια, αναφερόμαστε το 666 σαν συμβολισμό, σαν σύμβολο του Αντιχρίστου. Του Αντιχρίστου. Ο οποίος Αντιχρίστος θα είναι άνθρωπος που θα έχει συγκεντρωμένη μέσα του όλη τη δύναμη του διαβόλου. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και μάλιστα, όπως λέει το κείμενο, ο έχω νουν ψηφισάρω τον αριθμό να λογαριάσει, να αθροίσει, να υπολογίσει. Δηλαδή, αυτός που έχει φωτισμένο νου με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να διακρίνει και να δει ότι ο Θεός που μας αγαπάει τόσο πολύ, δεν μας αφήνει στο έλεος μίας, όπως μας είπε ο κ. Αδαμόπουλος πριν, ελεηνής καταστάσεως στερήσεως της ελευθερίας και παρακολουθήσεως, ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως των πράξεών μας. Θα πω και άλλα πράγματα σε συνέχεια πάνω σε αυτό. Αλλά μας δίνει ένα σημάδι, ένα σύμβολο, ένα σημείο 666 ή χίξη σίγμα ταφ, μας λέει εδώ κίνδυνος.
Οπότε εμείς... Για αυτούς που το χρησιμοποιούν σαν συμβολό τους εννοείται, έτσι και όχι... Ακριβώς όπως οι σατανιστές. Όπως οι σατανιστές έχουν το 666, αλλά και όχι μόνο αυτοί, αλλά να πούμε λίγο το ιστορικό, γιατί 666 έχουν απολύσει. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί επιμένω στο 666, ναι, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν άλλο αριθμό. Αυτό έχει μια ιστορία. Στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Γάμα Βασιλειών, αλλά και στο Β' Παραλυπωμένων, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι όταν οι Εβραίοι υποδούλωναν διάφορους λαούς, τους επέβαλαν μια φορολογία ετήσια 666 τάλαντα χρυσού. Τι σημαίνει τώρα αυτό, τι σχέση έχει με το σήμερα? Οι σημερινοί σιωνιστές θέλουν να συνδέσουν τη σημερινή εποχή με το ένδοξο παρελθόν τους, βάζοντας λοιπόν αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή, ακόμα και το barcode που ξέρουμε στα προϊόντα που υπάρχει, θα μπορούσε άνετα να λειτουργήσει με έναν άλλο οποιοδήποτε αριθμό. Εννοείται εποχή επικυριαρχίας εκ νέου. Και αν αντιλαμβάνομαι καλά, επειδή αυτό... έτσι είπατε προηγουμένως, ότι ήταν το σύμβολο της επικυριαρχίας τους επί των λαών που είχαν κατακτήσει και οι σιωνιστές θέλουν και πάλι να κυριαρχήσουν, και μάλιστα ειδικά με εμάς τους χριστιανούς. Οπότε αυτό, γι' αυτό και επιμένουν, απαντάω στο ερώτημά σας, γι' αυτό και επιμένουν σε αυτόν τον αριθμό. Αλλά να τονίσω εδώ πέρα ότι ακόμα και αν, όπως μας είπε ο κ. Αδαμόπουλος, αυτό το τσιπάκι δεν έχει το 666, αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε τότε εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το παίρνουμε, γιατί πρόκειται και πάλι για ένα ολοκληρωτικό παγκόσμιο σύστημα, το οποίο άνετα μπορεί να μετατραπεί, όπως είχε πει και ο σεβασμιότατος κύριος Σεραφείμ Πυραιός, να μετατραπεί σε αντίχριστο κράτος. Πολύ εύκολα. Αντίχριστο κράτος. Πολύ εύκολα. Γιατί ακριβώς το τσιπάκι αυτό είναι επαναπρογραμματιζόμενο. Να τον κρατήσουμε αυτόν τον όρο. Επαναπρογραμματιζόμενο. Μες. Δηλαδή. Να δούμε. Ο κύριος Στάδης μπορεί να μας πει ίσως. Και Αδαμόπουλε, πώς φτάνουμε στο σημείο αυτό που περιγράφει ο πατέρας Βασίλειος, δηλαδή σε τι συνίστανται αυτοί οι κίνδυνοι? Πώς. Καταρχήν, τι κίνδυνος υπάρχει? Και πώς περιγράφεται αυτός ο κίνδυνος? Ναι, να δούμε λίγο τους κινδύνους. Αφήσουμε λίγο αργότερα το τι γίνεται στο εξωτερικό, θα το συνδέσουμε. Να δούμε λιγάκι τους κινδύνους. Για να μπορέσει να γίνει αντιληπτός, ναι, ώστε να υπάρχει ως διάσταση το ολοκληρωτικό του θέματος. Γιατί μιλάμε για κίνδυνο και γιατί ο πατέρας Βασίλειος αναφέρεται στον κίνδυνο? Εσείς ως πλέον ειδικός. Ναι. Κοιτάξτε, τα τσιπάκια. Τσιπάκι θα έχει κάρτα επάνω της. Είναι ηλεκτρονική. Ως ηλεκτρονική, όταν χρησιμοποιείται, θα αφήνει ίχνη. Δηλαδή, κάθε φορά που γράφω εγώ φάρμακα, γράφεται κάπου ότι με την κάρτα έγραψε αυτά τα φάρμακα. Όταν μπαίνω σε ένα κτίριο με την κάρτα, θα σημειώνεται κάπου σε μια. Όταν λέω κάπου, εννοώ βάση δεδομένων, σε έναν υπολογιστή. Έτσι. Μπορεί να μην είναι ίδιος υπολογιστής, να είναι διαφορετικοί υπολογιστές. Αλλά αυτοί πλέον μεταξύ τους, άνετα μπορούν να επικοινωνήσουν. Και να ενοποιήσουν τις πληροφορίες. Αυτό είναι ένας ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ή να είναι ένας τελικά υπολογιστής στον οποίο θα μπαίνουν τα δεδομένα, που τεχνικά μάλλον δεν μπορεί να γίνει άμεσα, γιατί είναι μεγάλος όγκος των δεδομένων. Ή όμως χρησιμοποιώντας κάποια κλειδιά, κάποιους κωδικούς, αυτούς τους 3, 4, 5 σήμερα, τον έναν αύριο. Γιατί ο σκόπος μπορεί να μην λέγεται, ο στόχος να μην λέγεται, αλλά θα προβληθεί και αυτό ως εξυπηρέτηση. Να αφήσουμε όλους τους άλλους κωδικούς που έχουμε και χρησιμοποιούμε και να έχουμε έναν της κάρτας. Άρα ενοποίηση. Μιλάμε δηλαδή στην ουσία, ο κίνδυνος πίσω από το σημερινό καθεστώς είναι η ενοποίηση. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει δυναμικά, όπως λέγεται. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι σε έναν υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να είναι σε έναν υπολογιστή η ενοποίηση των στοιχείων. Μπορεί να γίνει στον δικό μου εδώ υπολογιστή, αρκεί να εισφέρουν όλοι οι άλλοι υπολογιστές που γνωρίζουν για μένα τις πληροφορίες τους στον δικό μου υπολογιστή. Μπορεί να γίνει δυναμικά η σύνθεση του προφίλ του κατόχου της κάρτας. Και όταν μιλάμε για προφίλ, το οικονομικό προφίλ, το ιατρικό προφίλ, το ποινικό προφίλ, το καθημερινών πράξεων προφίλ, το οτιδήποτε, όλη μας η ζωή. Όταν λοιπόν χρησιμοποιώ κάρτα, καταγράφομαι. Μπορεί να μην παρακολουθεί. Δηλαδή, εννοείται των προσωπικών μας στιγμών. Των προσωπικών στιγμών. Των οποιονδήποτε στιγμών χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η κάρτα. Των οποιονδήποτε στιγμών και ως ταυτότητα, εγώ θα τη φέρω επάνω μου την κάρτα. Άρα λοιπόν, των οποιονδήποτε κινήσεών μου, οποιοσδήποτε κινήσεις μου μπορούν να ανιχνευθούν. Σωστά. Χωρίς αυτή δεν θα μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να πάω πουθενά, δεν μπορώ να κάνω. Είναι ταυτότητα, δεν μπορώ να την αφήσω. Άρα λοιπόν το σημαντικό και το πρώτο είναι ότι καταγράφονται οι δραστηριότητες των κατόχων της κάρτας.
των ανθρώπων καταγράφονται. Τώρα, αν παρακολουθούνται, χρειάζονται χιλιάδες άνθρωποι να παρακολουθούν όλους εμάς. Θα παρακολουθούνται επιλεκτικά όσοι πρέπει να παρακολουθηθούν. Θα μου πείτε και σήμερα δεν γίνεται τέτοια παρακολούθηση. Πάρα πολύ κοστοβόρα, πολύ δύσκολα για ελάχιστους ανθρώπους. Τότε γίνεται η παρακολούθηση για όλους, καθολικά και με το πάτημα ενός σκουπιού. Είναι για τεράστια η διαφορά. Βεβαίως και είναι τεράστια, αλλά όταν λέτε παρακολούθηση, για εξηγήστε το μας λίγο. Τι εννοείται παρακολούθηση? Να δώσουμε ένα ωραίο παράδειγμα χρήσης της κάρτας του πολίτη, για να το καταλάβουμε. Ξυπνάμε το πρωί, φεύγουμε από το σπίτι μας και πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο. Ή θα πάρουμε το μετρό. Ή θα χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο για να κινηθούμε μες στην πόλη. Δεν θα έρθει το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε λίγες μέρες. Μπορεί στην αρχή να είναι ανώνυμο. Μετά ως εξυπηρέτηση θα πεις την κάρτα. Χτύπα την κάρτα σου, αντί να παίρνεις άλλη κάρτα για το εισιτήριο. Καταγράφουμε λοιπόν πότε μπαίνω στο μετρό, πότε βγαίνω από το μετρό. Ως κάρτα εργαζομένου, η κάρτα του πολίτη, δεν θα τη χρησιμοποιώ να μπω στο κτίριο της εργασίας μου. Καταγράφεται πότε μπαίνω στην εργασία μου. Για να μπω στο ίντερνετ, αυτός ο υπολογιστής δίπλα θα έχει ένα άλλο μηχανηματάκι, όπως γίνεται ήδη στη Γερμανία. Θα μπαίνει η κάρτα μέσα και με τη χρήση της κάρτας θα μπορώ να μπαίνω στο ίντερνετ. Θέλω να κάνω μια αίτηση στον ΑΣΕΠ για να προσληφθώ κάπου στο δημόσιο τομέα και δουλεύω σε ιδιωτική επιχείρηση. Από την επιχείρησή μου θα καταγράφεται, έκανα την αίτηση. Θέλω να πεταχτώ να αγοράσω κάποια πράγματα, να πάρω πρωινό, κολατσιό, να πάρω μεσημεριανό. Καταγράφεται η αγορά η μία, καταγράφεται η άλλη αγορά. Φεύγοντας, οι αντίθετες κινήσεις. Πότε βγήκα από το ίντερνετ, πότε βγήκα από το κτίριο, πότε πήρα το λεωφορείο της επιστροφής. Σταμάτησα στην εκκλησία να προσευχηθώ, πήρα κερί, το κεράκι με την κάρτα. Θέλω να πάρω με ένα. Την κάρτα, εντάξει, το κεράκι θα ρίξει ένα νόμο. Σταδιακά θα πρέπει να μου δώσει απόδειξη η εκκλησία. Τη στριμώχνουν την εκκλησία όσον αφορά τα περιουσιακά. Θα λένε να βγάζει και αποδείξεις. Δώσ' μου απόδειξη με την κάρτα. Θέλω να πάρω ένα θρησκευτικό βιβλίο με την κάρτα. Θέλω να πάρω μια εφημερίδα με την κάρτα. Αποκάλυψη θρησκευτικού, αποκάλυψη πολιτικών απόψεων, προφίλ. Τα πάντα. Καθημερινές μου χρήσεις, τα πάντα. Καθημερινές κινήσεις, διαδρομές, επιλογές. Τι προϊόντα τρώω, από πού τα αγοράζω, από ποιο μαγαζί. Τι αρρώστιες έχω, τα φάρμακά μου με την κάρτα. Τα πάντα, κύριε Αργυρόπουλε, με την κάρτα. Ακούγεται λίγο το 100 φορές τη μέρα, εγώ λέω μπορεί να είναι και λίγες 100 φορές τη μέρα να τη χτυπάω την κάρτα. Πόσες πράξεις κάνουμε, πόσες φορές ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που πουλάνε ή αγοράζουν. Πάω να δω ένα έργο στο σινεμά. Τι έργο είδα, πότε ήμουνα στο σινεμά. Δηλαδή, σε ποιον χρησιμεύει όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών? Εφιαλτικό το σενάριο. Σε ποιον χρησιμεύουν αυτά? Σωστά. Γιατί να καταγράφονται όλα αυτά? Γιατί να καταγράφονται? Την απάντηση. Κύριε Αργυρόπουλε, δηλαδή έτσι όπως μας τα λέει ο κύριος Στάθης, αυτό σημαίνει ότι αφού παρακολουθούνται όλες οι πράξεις, άρα ακόμα και σε προσωπικές στιγμές ενός ζευγαριού μέσα στην οικογένεια, άρα θα υπάρχει παρακολούθηση. Ακριβώς. Έτσι όπως μας τα λέτε. Ακριβώς. Συγγνώμη. Εννοείται και οι προσωπικές στιγμές. Μα μας μίλησε για τη χρήση της κάρτας. Yes. Στο σπίτι με τη σύζυγό μου, με τα παιδιά μου, για να συνομιλήσω, δεν θέλω κάρτα. Δεν θα μου δώσουν απόδειξη ότι μιλήσαμε, ότι συζητήσαμε. Ναι, αλλά μιλάτε και τώρα για τη φυσική. Ναι. Για την κάρτα, για την πράξη. Για φυσικές κινήσεις εννοείται. Ναι, αυτό εννοώ. Για φυσικές πράξεις. Εδώ θα το φέρουμε λιγάκι μπροστά. Ήθελα να το δείξω λίγο πιο κάτω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε όχι τι λέμε εμείς, αλλά τι λέει ένας πάρα πολύ μεγάλος και σημαντικός σύμβουλος επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Πρόκειται για την Frost & Sullivan. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση. Αν μου επιτρέψετε λιγάκι να το βρω μέσα στον όγκο των χαρτιών μου. Υπάρχει μια ανακοίνωση. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πατέρα Βασίλη, για το πόσο φοβερή δουλειά έχουν κάνει αυτή η ομάδα. Ναι, και εγώ συλλέγοντας πληροφορίες. Εδώ ο κύριος Αδαμόπουλος έχει έρθει με μεγάλο όγκο πληροφοριών. Λοιπόν, Frost & Sullivan. Μεγάλη διεθνής εταιρεία συμβούλων. Συμβουλεύουν επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Έχει γραφεία σε 40 χώρες. Μιλάμε για πολυεθνική, τεράστια. Δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει γραφεία στην Ελλάδα. Έχει κάνει μελέτες για την Ελλάδα. Σε αυτήν προστρέχουν πολλές επιχειρήσεις για να τους κάνει μελέτες για τα προϊόντα τους. Εδώ τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάτε για μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, μεγάλες. Αυτές που μπορούν να αντέξουν το κόστος της αγοράς μιας τέτοιας μελέτης.
Τώρα, λοιπόν, στις 15 Μαρτίου η Frost & Sullivan έβγαλε μία ανακοίνωση. Στις 8 Μαρτίου 2011. Τα στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα της. Έκανε μία ημερίδα, θα λέγαμε, διαδικτυακή και προσκάλεσε τις εταιρείες που φτιάχνουν κάρτες. Στην πρόσκλησή της, και τέτοιες κάρτες, ηλεκτρονικές κάρτες, στην πρόσκλησή της, λοιπόν, εκθιάζει τη ρώσικη κάρτα του πολίτη. Αυτή που θα δοθεί στους Ρώσους από 1/1/2012. Λέει πόσο καλή είναι, καλή εντός αγωγικών με ποια έννοια, το πόσες πολλές δραστηριότητες μπορεί να κάνει κάποιος πολίτης, ο Ρώσος πολίτης. Πρακτικά, εξυπηρετήσει. Όλα όσα σας είπα πριν, με το παράδειγμα, όλα αυτά μπορεί να τα κάνει η ρώσικη κάρτα του πολίτη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν την εκθιάζει αυτή την κάρτα, πλέον είναι στην πρωτοπορία, λέει η Ρωσία, ξεπέρασε και τις Ινδίες. Δηλαδή, μέχρι πρότινος ήταν η Ινδική κάρτα του πολίτη, η καλύτερη εντός εισαγωγικών κάρτα. Τώρα, πού στους Ινδούς, οι οποίοι λιμοκτονούν. Θέλουν να δώσουν κάρτα του πολίτη. Παρένθεση, δεν είναι η μόνη. Και στους Αφγανούς έχει εξαγγελθεί και στη Ρουάντα έχει εξαγγελθεί. Ναι. Μάλιστα, λεπτομέρεια στο μνημόνιο της Ουγκάντας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπάρχει πρόβλεψη να δοθούν ταυτότητες στους πολίτες και η Ουγκάντα προχωράει με ηλεκτρονικές ταυτότητες κι αυτή. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ένα παγκόσμιο σχέδιο. Για να δούμε, δείχτη ένας, που απλώνεται ένα παντού. Δείχτης, ναι, και μάλλον ένας, έχει δίκιο ο πατέρας Βασίλειος. Ένας παγκόσμιος συμβουλάτορας λοιπόν. Τι λέει. Τι συμβουλεύει τις κυβερνήσεις. Καταρχάς εκθιάζοντας αυτή την κάρτα, προχωρώντας την ανακοίνωσή της. Την εκθιάζει σε ποιον. Την εκθιάζει προς τους πολίτες. Είναι δημόσια ανακοίνωση και προς τις επιχειρήσεις και τώρα γυρνάει προς τις κυβερνήσεις. Και γυρνάει προς τις κυβερνήσεις και τους λέει: προσέξτε, κύριε Αργυρόπουλε, μεγάλη προσοχή και οι τηλεθεατές, τι γράφει η Frost & Sullivan στην ιστοσελίδα της. Σε αντάλλαγμα όλων αυτών των εξυπηρετήσεων εννοεί, με μία μοναδική ταυτότητα, κάρτα του πολίτη, μάλιστα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις φυσικές κινήσεις κάθε πολίτη, φυσικές, έτσι, φυσικές, fiscal, λέει στα αγγλικά. Ναι, ναι. Αλλά και την ψηφιακή και την ψηφιακή του δραστηριότητα σε καθημερινή βάση. Τη φυσική του κίνηση. Μιλάει για φυσικές κινήσεις. Πού κινήθηκε, πού πήγε, σε ποιους χώρους είναι. Πατέρα Βασιλέ, ακούτε. Ακούω. Τη φυσική του κίνηση. Προφανώς τα ξέρετε όλα αυτά, γι' αυτό είσαστε έτσι. Προπορευθήκατε σε αυτό που. Δηλαδή, αν που κατάλαβα καλά με αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Στάφη. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Φυσική κίνηση. Τα πάντα, δηλαδή, βλέπει τα πάντα. Βλέπει τα πάντα. Παίρνω εγώ το ποτήρι να πιω νερό, πάω να γράψω. Μπορεί να βλέπει. Πάω να φάω, πάω να κάνω μπάνιο και με βλέπει. Κινδυνεύει να καταργηθεί και το απόρριτο τη εξομολογήσεω. Δηλαδή, η κάθε αμαρτία που διαπράττει κάποιο και αυτό ακόμα παρακολουθεί. Ακριβώς. Αυτό όμως. Μπορούμε να πούμε και αυτό. Μέχρι και οι αμαρτίες του καθενός τα γράφουν. Κάπου. Αυτό όμως σημαίνει, επειδή ανέφερα τους όρους απόρριτο και εξομολόγηση, όταν κάποιος αμαρτάνει και μετανοεί αληθινά, ειλικρινά και πάει να εξομολογηθεί, σημαίνει ότι ναι μεν ο Θεός τον συγχωρεί, αλλά ο διαχειριστής ποτέ. Αλλά δηλαδή, η κάρτα του πολίτη ποτέ. Η κάρτα του πολίτη πώς γράψει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αδαμούπουλε. Είπε κάτι ο πατέρας Βασίλειος, ο διαχειριστής. Ναι. Οι διαχειριστές. Ακριβώς. Ποιοι θα είναι οι διαχειρίζονται όλο αυτό τον όγκο των πληροφοριών. Ποιοι θα είναι, κύριε Αργυρόπουλε. Και σε ποιους είναι χρήσιμα όλα αυτά τα πράγματα. Σε ποιους είναι χρήσιμα, η Frost & Sullivan λέει κυβερνήσεις. Άρα είναι χρήσιμα στις κυβερνήσεις. Έχετε το απόλυτο εργαλείο ελέγχου. Αξιοποιήστε το. Μην κοιμάστε. Βάλτε κάρτες του πολίτη στις χώρες. Και ελέγξτε όλο τον κόσμο τι κάνει. Δεν χρειάζεται ένα πάτημα του κουμπιού. Θα ήθελα να σας δείξω πριν φύγουμε από τη Frost & Sullivan ένα ακόμη. Έκθεση. Αναφέρεται σε μία έκθεση του 2009. Εμείς την εντοπίσαμε τώρα ψάχνοντας. Αυτή είναι επιπληρωμή. Δεν μπορεί να την πάρει, δεν μπορώ να τη διαβάσω εγώ να δω τι λέει αυτή η έκθεση. Τίτλο φορείται «Παγκόσμια κυβέρνηση και η αγορά των ηλεκτρονικών καρτών». World Government NID Smart Card Market. Ποια είναι αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση και γιατί η Frost & Sullivan τις φτιάχνει μελέτες για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Έτσι. Δεν λέει ούτε καν governance, να λέγαμε ότι λέει διακυβέρνηση, λέει κυβέρνηση. Βλέπω, πατέρα Βασίλη, να αργεί πολύ η Ανάσταση για μας, για τους λαούς, γιατί όπως μας είπε και ο Σαλαμόπουλος, Ινδίες, Αφγανιστάν, προσέξτε χώρες, Ρουάντα, πόλεμοι, σφαγές, Ουγκάντα, υποβαθμισμένοι λαοί που έχουν μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού, μεγάλη φτώχεια, δυστυχία και χίλια δύο άλλα προβλήματα.
Και εκεί κάρτα το πολίτη. Δηλαδή έχουν λύσει όλα τα προβλήματα οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Δίνουμε λεφτά, βοήθεια μέσω του ΟΗΕ. Τι θέλουν να ελέγξουν, κύριε Αδαμόπουλε, τι θέλουν να ελέγξουν. Σε κάθε χώρα προβάλλουν ένα διαφορετικό επιχείρημα. Του λόγου θέλουν να ελέγξουν. Στο Αφγανιστάν λένε θα φτιάξουμε καλύτερου εκλογικού καταλόγου. Σε κάθε χώρα βρίσκουν μια αδυναμία τη χώρα και προβάλλουν ω επιχείρημα για τι κάρτε αυτή την αδυναμία. Μιλήσατε πριν για τους διαχειριστές. Είναι ένα ολόκληρο, ένα μεγάλο κομμάτι που αναφέρεται στους κινδύνους που προκύπτουν από την καταγραφή. Θέλετε να το αναλύσουμε σαφώς, τώρα. Σαφώς. Θέλω να δούμε, δηλαδή, πείτε, γιατί όλο αυτό όταν το διαχειρίζονται κάποιοι άνθρωποι. Ακριβώς. Και βάζουμε το ερώτημα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, σε αυτό το υλικό, πριν μου πείτε αυτό, σε αυτό το υλικό, σε αυτό τον όγκο των πληροφοριών, εγώ έχω πρόσβαση. Εσείς είστε ένας τρίτος. Τυχαίος. Είμαι. Ο κάτοχος της πληροφορίας. Εάν έχετε την κάρτα, θα έχετε πρόσβαση. Εάν δεν έχετε την κάρτα, είναι σαν το κλειδί. Για να μάθω τι αυτό που ξέρω. Ναι. Άρα δεν το χρειάζομαι. Τα δικά σας δεδομένα. Εγώ δεν το χρειάζομαι. Είναι και, ναι, τώρα το τι ξέρει για εσάς το κράτος, ήδη το γνωρίζει, το έχει σε κάποιες διάσπαρτες βάσεις. Απλά τώρα προχωράμε προς ενοποίηση και προχωράμε προς καλύτερο κλείδωμα. Προκειμένου εγώ μόνο με την κάρτα να μπορώ να τα ξεκλειδώσω. Πάμε δηλαδή προς ένωση, προς ενιοποίηση και προς πλήρες φακέλωμα. Ναι. Να πούμε για κινδύνους. Ναι, ναι. Θα θέλατε όχι, να... Βεβαίως, βεβαίως. Να δούμε λιγάκι τους κινδύνους. Είπατε για τους διαχειριστές. Και τους διαχειριστές. Σε λιγάκι θα βγάλουμε και γραμμές. Αλλά ναι, ναι, ναι. Επειδή ο χρόνος περνάει, αν έχετε την καλοσύνη. Είναι πολύ μεγάλο το είναι θέμα. Πολύ μεγάλο το θέμα. Πείτε μας γιατί... Ναι, ναι. Κοιτάξτε, οι διαχειριστές. Ποιοι θα είναι οι διαχειριστές. Εμείς έχουμε ακούσει... Θα είναι δημοσιοί υπάλληλοι προφανώς. Έτσι, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, βάζουμε εδώ την απορία. Οι διεφθαρμένοι, οι τεμπέληδες ή οι κοπρίτες. Θα είναι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί προφανώς για να λέγονται αυτά τα λόγια, δεν λέγονται στον αέρα, γνωρίζουν τέτοιους ανθρώπους και χρησιμοποιούνται αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Αυτούς τους δημόσιους υπάλληλους θα βάλουμε. Δηλαδή θα εμπιστευτούμε τη ζωή μας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιο είναι το ηθικό, ηθικά τους υπόσταση. Είναι διεφθαρμένοι. Και να είναι ηθικοί. Αν πέσει ο χρυσός στα πόδια τους, θα συνεχίσουν να είναι ηθικοί. Για να μοιράσουν τα δεδομένα μας, τα πακετάρουν σε ένα φλασάκι και να τα στέλνουν όπου γης. Σε όποιον του είναι σε χρήσιμο. Σε όποιον του είναι χρήσιμο. Αυτοί είναι οι διαχειριστές. Και ας πούμε, εντάξει, όπως λέει και η κόρη μου, παίζει ακόμα με το μαγικό ραβδάκι. Παίρνουμε το μαγικό ραβδάκι και τους μεταμορφώνουμε αυτούς τους διαχειριστές που τους ξέρουμε σε αγίους, σε αγγέλους. Με τους άλλους που δεν ξέρουμε, σε τίμιους. Με τους άλλους που δεν ξέρουμε, που είναι οι hackers. Τι θα κάνουμε με τους άλλους που δεν ξέρουμε. Τα δεδομένα μας είδαμε. Τα δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Αγγλία 287 φορές διέρευσαν σε 2,5 χρόνια. Ένας γιατρός μπόρεσε και είδε και του πρωθυπουργού τον ιατρικό φάκελο. Πατέρα Βασίλειο, μιλάμε για το μαγικά σενάρια. Και αν θέλετε παραδείγματα hackers διαρροών, μπορώ να σας δώσω άπειρα. Ειδικά, λες και έχει γίνει κάτι το τελευταίο εξάμηνο, δεκάδες βάσεις δεδομένων έχουν σπάσει. Οι πλέον ασφαλείς, ευρωπαϊκά, παγκόσμια. Δεν υπάρχει ασφαλής. Δεν υπάρχει ασφαλής βάση δεδομένων. Το ασφαλές σήμερα είναι ανασφαλές αύριο. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια. Εδώ ούτε και οι κυβερνήσεις δεν είναι ασφαλείς και έχουμε... Πρόχειρα παραδείγματα. Καναδάς, Γαλλία, τον περασμένο μήνα, hackers σπάσαν ευαίσθητες βάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και των δύο χωρών. 6 μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαϊκές στον κόσμο αλωνίζαν οι hackers, τους κλέβανε τα business plan, τα επιχειρηματικά σχέδια. Nasdaq, London Stock Exchange, αλωνίζαν οι hackers. NASA, τέθηκε σε κίνδυνο το διαστημικό διαστημόπλιο, ο διαστημικός σταθμός. Και το Hubble. Είχαν πρόσβαση οι hackers. Μπορούσαν και μάλιστα στην NASA να μπορέσουν να απαλλαχθούν, λέει, το Σεπτέμβρη του 2011. Δεν έχουν καταρθώσει ακόμα να καθαρίσουν τα συστήματά τους. Και εν τω μεταξύ μπορεί να βρεθούν άλλοι hackers και να σπάσουν και τα καινούργια. Και τους πιάσαμε αυτούς. Hackers, άρα τι είναι, μιλάμε για την πλήρη ανασφάλεια. Άρα έχει δίκιο ο πατέρας Βασίλειος. Όλα αυτά κλειδώνονται σε ένα σύστημα το οποίο είναι, μας καθιστά έρμεα. Έτσι ακριβώς, κύριε Κρόπουλε. Επομένως, βλέποντας αυτά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προκαλέσει αυτές τις αντιδράσεις, γιατί και ο κύριος Αδαμόπουλος με την ομάδα του, αλλά και η Εκκλησία και οι εκκλησιαστικοί παράγοντες έχουν προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, βλέπουμε κινητοποιήσεις πολλών χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων, και ο Άγιος Πυραιός και ο Σεραφείμ μίλησε στη συνέντευξή του για
μια συγκέντρωση 150.000 περίπου ανθρώπων, οι οποίοι διαδηλώνουν κατά της κάρτας του πολίτη και δηλώνουν σαφή και ξεκάθαρη θέση, πρόθεση, άρνηση παραλαβής της κάρτας και παράλληλα ζητούν άμεση απόσυρση και οριστική απόσυρση του σχεδίου. Έτσι ακριβώς. Εάν όμως είναι έτσι σχεδιασμένο, καταρχήν σε τι σημείο έχουν φτάσει? Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, έχει, πέρα από τη διαβούλευση, έχει γίνει τίποτα? Ναι, 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 ναι. Εδώ πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιες εγκυκλίους που έχουν ακόμα μια φορά να σας παρακαλέσω όσο μπορούμε για να βγάλουμε και τουλάχιστον 2-3 τηλεθεατές. Γνωρίζουμε από τη διάβγεια, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για να δημιουργηθεί ο οδικός χάρτης για την κάρτα του πολίτη, τον οποίο τον ανέλαβε ένα ερευνητικό κέντρο που λέγεται Αθηνά. Στις προδιαγραφές, στα στοιχεία της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου και της Αθηνάς, είναι να περιγραφούν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλυνθείου. Δηλαδή, υποτίθεται αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται δηλαδή αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών δεν γνωρίζει ποιο πλυνθείο πρέπει να χρησιμοποιήσει. Λέω υποτίθεται, γιατί εδώ θα ήθελα να δούμε μία ακόμη πληροφορία που είπε ο Σεβασμιώτος Πυραιός πριν λίγες μέρες στο διαδίκτυο, σε μια συνέντευξή του στον κύριο Παπαχρήστου, στην ιστοσελίδα Αμήν. Είπε λοιπόν ότι ήδη γνωρίζει ότι έχουν αγοραστεί 9 εκατομμύρια RFID πλυνθεία, δηλαδή πλυνθεία που εξαποστάσεων τσιπάκια. Τσιπάκια των οποίων οι πληροφορίες εξαποστάσεως μπορούν να διαβαστούν. 9 εκατομμύρια τσιπάκια. Έχουμε λοιπόν από μία, και μάλιστα λέει, φυλάσσονται στα ΜΑΤ στην Κεσαριανή. Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος ότι έχουν αυτά αγοραστεί. Βλέπουμε από την άλλη, το Υπουργείο δίνει 14.500 ευρώ στην Αθηνά, σε αυτό το ερευνητικό κέντρο, για να του πει ποια τσιπάκια πρέπει να χρησιμοποιήσει. Καλά, πριν βγει απόφαση, πριν κατατεθεί νομοσχέδιο, πριν δοθούν στην Εκκλησία της Ελλάδας, που έχει ζητήσει. Έχουν αγοράσει τα υλικά και τους επεξεργαστές των υλικών. Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται, 9 εκατομμύρια έχουν ήδη αγοραστεί. Εμείς τώρα έχουμε και κάποιες άλλες πληροφορίες, οι οποίες λένε ναι, δεν θα είναι έτσι, μπορεί να είναι κάπως αλλιώς. Προφανώς γίνονται δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, προφανώς, εάν έχει δίκιο ο Σεβασμιότατος, έχουν αγοραστεί 9 εκατομμύρια τσιπάκια, τα έχουν στην άκρη. Για να το και ανάλογα, έχει κάποια σημαντική πληροφορία. Και από την άλλη πλευρά, βλέποντας τις αντιδράσεις, σου λένε πέτατα και πάμε να πάρουμε άλλα. Προκειμένου. Γιατί κόστος μιλάτε σε αυτό? Κοίταξε, κύριε Αργυρόπουλε, εδώ μιλάμε για σημαντικά κόστη. Είναι ένα κομμάτι που δεν προλαβαίνουμε και να το θίξουμε. Και ήταν η βασική αντίδραση των Άγγλων, όπου να σημειώσουμε στην Αγγλία, πετάχτηκε στα σκουπίδια. Ήρθε μια μέρα. Η κυβέρνηση πήρε τις ταυτότητες, τις αλάκωσε και τις πέταξε στα σκουπίδια. Και είπε, θα καταργήσω, και ψήφισε και νόμο, και όλες τις βάσεις δεδομένων που στήθηκαν. Εννέα χρόνια. Την απέρριψε η Αγγλία. Οριστικά την απέρριψε η Αγγλία. 9 χρόνια προσπαθούσε ο Μπλερ. 15.000 άτομα την πήρανε και πληρώσαν 30 λίρες ο ένας. Και ήρθε η καινούργια κυβέρνηση και λέει, στα σκουπίδια όλο το σύστημα αυτό, και δεν θα πάρετε πίσω και τα 30 λίρες που δώσατε. Ψηφίσανε ειδική διάταξη να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Άρα λοιπόν, αντίθετα όμως εδώ στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι πριν αποφασίσει το κοινοβούλιο, κάποιοι άνθρωποι πέρα και πάνω από το κοινοβούλιο έρχονται και αγοράζουν τσιπάκια. Και εν μέσω δεινής κρίσεως. Να πούμε, ας πούμε, 1 ευρώ τι κάνει το τσιπάκι, που δεν κάνει 1 ευρώ. Σαφώς δεν κάνει. Κάνει πολύ παραπάνω από 1 ευρώ. Καταλαβαίνετε, μπορεί να απολογίσει ο καθένας γιατί λεφτά πεταμένα μιλάμε. Έτσι. Και αυτά, και περιμένουμε τώρα να έρθει η εταιρεία Αθηνά, αυτό το κέντρο Αθηνά, να μας πει πώς θα είναι τα τσιπάκια που ήδη έχουμε αγοράσει. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Πριν αποφασίσει η Βουλή, έχουμε αγοράσει τσιπάκια. Απίστευτα πράγματα. Πείτε μου κάτι, για αυτές τις αντιδράσεις και για αυτές τις αντιστάσεις που βλέπουμε να γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα, γιατί άλλος αριθμός είχε συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα και άλλος στο πεδίο του Άρεως, έτσι, πολλαπλάσιος. Ο δεύτερος του πρώτου. Ναι. Έχουν νόημα αυτές οι αντιδράσεις? Έχει νόημα η αντίσταση? Και βέβαια έχουν νόημα, διότι ειδικά στην εποχή μας, σε τόσο σημαντικά θέματα, εκφράζεται και ειδικά ο Έλληνας με αυτόν τον τρόπο, με το να κατέβει κάτω στους δρόμους. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας λαμβάνει πολύ σοβαρά αυτές τις αντιδράσεις. Εδώ όμως να τονίσουμε για κάτι άλλο, επειδή λένε κάποιοι ότι τι δουλειά έχει η Εκκλησία, αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Εδώ λοιπόν πρέπει να τονίσουμε ότι
και ο ίδιος μας ο Χριστός είχε πολιτογραφηθεί, φορολογούταν, η Εκκλησία μας αγιάζει ψυχή και σώμα, δεν είμαστε μονοφυσίτες. Άρα λοιπόν ως Ορθόδοξοι και Έλληνες πολίτες έχουμε κάθε δικαίωμα να μετέχουμε και να εκφράζουμε τη γνώμη μας και με αυτόν τον τρόπο, τον ειρηνικό τρόπο των συλλαλητηρίων. Εμείς το πιστεύουμε αυτό, γι' αυτό είστε και καλεσμένοι στην εκπομπή μας. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ένα πολύ σημαντικό, το θέμα της μετανοίας. Το θέμα της μετανοίας, κύριε Γερόπουλο. Συγχωρήστε με, πριν πάμε και ήθελα να ακούσω την άποψη του κυρίου Αδαμόπουλου για αυτό το θέμα, γιατί τον έχω ακούσει και μετέχει βέβαια και όλη η ομάδα του. Έχετε εκδώσει και ένα φυλάδιο, είναι αυτό εδώ, έτσι, είναι αυτό εδώ το φυλάδιο, που αναφέρεται συνοπτικά αλλά πολύ εμπεριστατωμένα στο θέμα της κάρτας του πολίτη και να μας πείτε και συνέχεια πώς μπορούμε να το προμηθευτεί ο κόσμος. Σας ρώτησα γιατί το νόημα των αντιστάσεων, γιατί έτσι όπως μου το είπατε, να εξηγήσω γιατί, έτσι όπως το είπατε και το περιγράψατε, μιλάμε για προηλυμένες αποφάσεις, τελεσμένα γεγονότα και που όταν είναι σίγουροι ότι μπορούν να πατήσουν χωρίς προβλήματα θα το εγκαταστήσουν. Άρα λοιπόν τι νόημα έχουν? Η πρώτη και η κύρια απάντηση στην ερώτησή σας, κύριε Αργυρόπουλε, είναι η Αγγλία. Από τη στιγμή που η Αγγλία το ξεφορτώθηκε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, από τα κορυφαία κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να το ξεφορτωθούμε όλοι. Οι Ρουμάνοι το έχουν αναβάλει για τρία χρόνια. Τι εννοείται? Στην Αγγλία θα δινόταν κάρτα με τσιπάκι RFID, ηλεκτρονική ταυτότητα. Ναι. Και οι Άγγλοι μέσα από συζητήσεις, διαβουλεύσεις, επικοινωνίες, ομιλίες, τηλεοπτικές εκπομπές, σαν τη δικιά σας, και γι' αυτό πρέπει να πούμε άλλη μια φορά συγχαρητήρια στο κανάλι σας που πρώτη φορά προσπαθεί να αναδείξει το θέμα σε όλες τις διαστάσεις. Γιατί η μέχρι στιγμής προσπάθεια από τα υπόλοιπα μέσα. Όλες οι εκπομπές του καναλιού έχουν ελεύθερες φωνές. Ακριβώς. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Γιατί τα άλλα μέσα είτε θα πούνε ορισμένα θετικά που υποτίθεται έχει η κάρτα, είτε θα πούνε ένα αρνητικό και αμέσως θα το συσκοτήσουν. Είτε δεν θα πούνε καθόλου. Είτε θα πούνε καθόλου. Δεν ακούγεται η αντίθετη φωνή. Δεν ακούγεται η φωνή της διαμαρτυρίας. Ας βγάλουμε και τα τηλέφωνα στις οθόνες να μπορούν να επικοινωνήσουν οι τηλεθεατές μαζί μας και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Παρακαλώ, ερωτήματα για να απαντηθούν, γιατί εδώ τα ερωτηματικά που έχουν προκύψει, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ξεκινήσαμε. Και παρότι έχουμε δεχθεί τόσες πληροφορίες από τους δύο καλεσμένους μας. Συνεχίστε, κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστώ που σας διέκοψα. Μία άλλη χώρα στην οποία το πρόγραμμα έχει πάει πίσω προς αναβολή, έχει αναβληθεί και πάει προς ακύρωση, είναι η Ρουμανία. Στη Ρουμανία υπήρξαν επίσης συλλαλητήρια, μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο και έχει αναβληθεί για τουλάχιστον 3 χρόνια. Όπου έχει εφαρμοστεί, είναι πολύ χαμηλή η χρήση της κάρτας στην Ευρώπη. Δεν προστρέχει ο κόσμος να πάρει την κάρτα, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, θα ήθελα να αναφέρω τη Γερμανία, η οποία... Συγχωρήστε με και πάλι, επειδή έχουμε γραμμές στον αέρα. Ναι, μπορούμε να ακούσουμε ένα τηλεθεατή. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μια ερωτησούλα έχω για εσάς. Παρακαλώ. Σήμερα έχω κάτι, μια εκπομπή για τον Παΐσιο. Μάλιστα, ναι. δεν την έχω δει. Σήμερα είναι η έκθεση, δεν θυμάμαι, μπερδεύτηκα. Δεν το ξέρω. Εννοείται, πού την απευθύνεται αυτήν την ερώτηση, στο κανάλι? Επαναλαμβάνεται, ξέρω ότι θα επαναληφθεί, έχει προβληθεί ήδη μία ή δύο φορές και θα προβληθεί ξανά. Αγάπη μου, θέλω να μου πεις την ώρα και τη μέρα. Αυτό δεν το ξέρω. Θα σας απαντήσει το τηλεφωνικό κέντρο αφού το ερευνήσει το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και την επόμενη γραμμή που υπάρχει. Ναι, σε μένα μιλάτε? Ναι, σε εσάς. Καλησπέρα και καλή Ανάσταση. Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ το Blue Sky. Να συγχαρώ τους συγκεκριτάς, τον πατέρα Βασίλειο και τον κύριο Αδαμόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τους πληροφορήσω ότι στην Κρήτη δεν έχουν καμία ιδέα περί κάρτας πολίτου. Καμία ιδέα. Και είμαι από την Κρήτη κιόλας, μήπως πρέπει να πάω εκεί? Να πάτε. Να πάμε παρέα. Και να πω και το άλλο. Και στην κυβέρνηση αυτή και στο έργο της είπαγε ο πίσω μου σατανά. Είπαγε ο πίσω μου σατανά.
Κανονίστε μία εκδήλωση στην Κρήτη, λοιπόν, να κατέβουμε να μιλήσουμε. Έτσι. Καλή ανάσταση, καλή επίσης, να είστε καλά. Πληροφορία, ο κόσμος είναι απληροφόρητος. Είναι απληροφόρητος. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε τέτοια μέρα αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση σας εύχομαι, να είστε η καλά. Η ανάσταση του Χριστού να φέρει και την ανάσταση της πατρίδος. Αμήν. Ο Θεός να δώσει. Σε αυτό που είπε ο τηλεθεατής, με όποιον μιλάμε, δεν γνωρίζει. Έχει μπερδευτεί από τις πολλές κάρτες. Μα γι' αυτό, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρει τι γίνεται. Σας καλέσαμε για να διευκρινίσουμε, να τα βάλουμε σε μια τάξη όλα αυτά, όλες αυτές τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχει όλος ο κόσμος. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι με βάση τα όσα προκύπτουν από τα όσα μας είπατε, πώς υπάρχει σκοπιμότητα στο να διαχέονται έτσι κατά αυτόν τον τρόπο οι πληροφορίες? Και τι είδους? Εσείς που το έχετε ερευνήσει το θέμα, που το ψάχνετε τόσο διεξοδικά. Το είπαμε εξ αρχής. Και που ξέρετε και ποιοι είναι αυτοί που μιλούν και τι λένε. Ναι, 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 ναι. Εδώ είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες. Θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ ποιους ακούει, ποιους εμπιστεύεται. Θα μου επιτρέψετε να το σημειώσω μόνο για το ποιοι μιλάνε. Για να ακούσουμε και ένα τηλεφωνικό. Ακόμα είναι δύο. Σας ακούμε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, βεβαίως. Πατήρ Βασίλη, Νεκρίδας. Του κυρίου. Η ουσία είναι η μετάνοια. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορεί... μας πει ο πατέρας Βασίλης. Αν έχουμε χρόνο μετά, αυτό, ναι. Ναι, ναι. Να ακούσουμε και τον άλλο τηλεθεατή. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τις ευχαριστίες μου στο Blue Sky, σε σένα Νίκο, κύριε Αγγυρόπουλε, είμαι ο Γιάννης Αδιαβάτης, από την εφημερίδα Bayo Planet, από τη Σόλωνος. Α, καλησπέρα Γιάννη, καλή ανάσταση. Καλή σε ευχαριστώ ανάσταση για τα καλά σου λόγια. Για όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ και εσένα για τη διαφωτιστική εκπομπή, όπως επίσης και τους σεβαστούς προσκεκλημένους, τον Πάτερ Βασίλειο και τον κύριο Αδαμόπουλο. Παράκληση το εξής σύντομα για να μην χάνουμε το χρόνο. Θέλω να γράψουμε ένα άρθρο στην εφημερίδα Bayo Planet και να έρθω σε επαφή και με τον Πατέρα Βασίλειο και με τον κύριο Αδαμόπουλο και επίσης παρακαλώ πολύ ένα έντυπο το οποίο. Δείξατε κύριε Αγγελόπουλε. Ναι, 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 είναι αυτό. Θα δώσουμε πληροφορίες πώς θα το προμηθευτείτε. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που με ενδιαφέρε. Να έρθω σε επαφή με τους κυρίους και για το έντυπο. Βεβαίως, βεβαίως. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε στο. Να αφήνετε τα στοιχεία σας, μάλλον στο τηλέφωνο του τηλεοπτικού σταθμού του Blue Sky. Και από εκεί θα επικοινωνήσουμε εμείς και θα φροντίσουμε εμείς να σταλούν ο αριθμός αντιτύπων που θα ζητήσετε και που θα μπορεί να αποσταλεί. Εντάξει, Νίκο, θα σου Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου νύχτα, καλή ανάσταση. Θα πρέπει να δείξουμε και ένα email που έχει. Υπάρχει και άλλη γραμμή στον αέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εκτός από τις κάρτες που μέχρι τώρα αναφέρατε, πρόκειται να κυκλοφορήσει από ό,τι ακούμε και η κάρτα δωρητού οργάνων σώματος. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα γίνουμε δωρητές. Τι λέτε γι' αυτό? Ναι, είναι ένα θέμα που πρέπει να πω ότι δεν το θίξαμε σήμερα γιατί είναι τεράστιο επίσης θέμα. Βλέπετε ότι όλα τα θέματα που ανοίγονται χωρίς λόγο, τουλάχιστον φαινομενικά, δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σε μια εκπομπή όπως αντιλαμβάνεστε. Όμως σας βεβαιώνω πως είναι ένα θέμα που πολύ σύντομα θα το εξετάσουμε όσο γίνεται πιο διεξοδικά από αυτή την εκπομπή. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε την τοποθέτηση και την απάντηση και του κ. Αδαμόπουλου και του πατρός Βασιλείου. Μια λεπτομέρεια για τη δωρεά οργάνων. Υπάρχει και άλλη γραμμή. Άλλη, έχετε πει πάρα πολύ σπουδαία, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ο κόσμος βομβαρδίζει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπράβο σας για την εκπομπή που κάνετε, αλλά είναι τελείως περίεργο η μέρα που την κάνετε και η ώρα, ας πούμε. Είναι απίστευτο. Ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα, ας πούμε, και να πέφτει σε μια τέτοια στιγμή. Φροντίστε να κάνετε επανάληψη της εκπομπής αρκετές φορές και ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Θα παιχτεί και σε επανάληψη, πάντως, να ξέρετε, θα παιχτεί και σε επανάληψη και τώρα αυτές τις μέρες που είναι. Που θα ακολουθήσουν και μέρες χαλαρότητος, ελπίζουμε να έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές μας να δουν πάλι την εκπομπή και να πληροφορηθούν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που ακούμε σήμερα. Και ευχαριστούμε που αφήνει τον κύριο Στάθη ελεύθερα να μιλήσει και να στηρίξει τις θέσεις του, οι οποίες βέβαια είναι πάρα πολύ σωστές. Το θέμα είναι το εξής. Στην Αγγλία που λέτε ότι δεν έγινε δεκτό αυτό, η Αγγλία προφανώς πρέπει να είναι μία από τις χώρες, ας πούμε, τις αγγλοσαξονικές, οι οποίες προωθούν το θέμα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ας πούμε, και την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Άρα και αυτοί προφανώς κάνανε οπισθοχώρηση προσωρινά, καλή ώρα σαν τη Ρουμανία.
Επίσης το θέμα του ότι εμφανίζεται σε χώρες ανατολικές, λέτε για Ινδία, έτσι είναι, Αφγανιστάν, Ρωσία, άρα υπάρχει παγκόσμια διασύνδεση και το σχέδιο είναι συγκεκριμένο, δηλαδή, της παγκόσμιας διακυβέρνησης για να επιβάλλει αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς είπαμε. Αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε κάποια ερώτηση. Ναι, ναι. Άλλη χώρα, αν υπάρχει, που έχει αντιδράσει σε αυτό το πράγμα και έχει. Είναι, ναι, καταγράφετε το ερώτημά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας εύχομαι καλή ανάσταση να ακούσουμε τον επόμενο τηλεθεατή. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλή ανάσταση, με ακούτε? Επίσης, βεβαίως σας ακούμε. Το σύνθετο πρόβλημα είναι σοβαρό, διότι όταν ήρθε ο κύριος στους Εβραίους, τους είπε: εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου και δεν με δεχτήκατε. Όταν ο άλλος έρθει εν το όνομα του εκείνου, αυτό θα δεχτείτε. Και τώρα οι Εβραίοι ετοιμάζονται τον αντίχριστο, τον παγκόσμιο ηγέτη που θα κυβερνήσει την Ευρώπη για 7 χρόνια. Γι' αυτό μιλάει για την 7ετία του Αντιχρίστου, η οποία θα γίνει θλίψη, λέει, στον κόσμο, η οποία ούτε είναι απαρχικός, δεν θέλει γίνει. Και το σύστημα είναι ένα, ότι καθώς μίλησε ο πατέρας εκεί, δεν είπε ότι έκανε, λέει, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους φτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, ναι, αλλά από συγχάραγμα επί το δεξί χέρι των μετόπων αυτών. Για να μην δίνατε, μην δεις να αγοράσει ή να πωλήσει, ή έχω το χάραγμα και το νούμερο το 666, ναι, οποίον, όποιος το λάβει, λέει, μέσα ο λόγος του Κυρίου, δεν έχει μέρος στην βασιλεία του Θεού ή του Χριστού. Άρα μιλάει ακριβώς για την εποχή μας, που δεν θα μπορούμε να. Ναι, τα είπε, δεν μπορεί να πει όμως όλα. Αν έχετε την καλοσύνη, θέλω να παρακαλέσω όλους τους τηλεθεατές, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ, αλλά παρακάλεσα από την αρχή να επικοινωνείτε για να υποβάλλετε ερωτήσεις, γιατί οι τοποθετήσεις παίρνουν πάρα πολύ ώρα, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε. Αν έχετε κάποιο ερώτημα, ευχαρίστως να το ακούσουμε, να το καταγράψουμε και να απαντηθούν από τους προσκεκλημένους μας. Ναι. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα σας συγχαρώ καταρχήν, γιατί αυτά είναι σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ. Και θέλω να ρωτήσω ένα άλλο ζήτημα εγώ. Αυτό το πράγμα, εφόσον θα λειτουργεί ως πομπός και ως δέκτης, ναι, ναι, υπάρχει κίνδυνος με αλλαγή προγραμμάτων? Δεν είναι και βλαβερό για την υγεία. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Κύριε Αταμόπουλε, συγχωρήστε με, να καταγραφεί και αυτό, παρακαλώ, εξαιρετικά σοβαρό, και να απαντηθεί και αυτό. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να παρακαλέσω το τηλεφωνικό κέντρο να κρατήσει λίγο τις γραμμές για να προλάβουν οι καλεσμένοι μας να δώσουν απαντήσεις. Όσον αφορά αυτό με τους μικρούς και τους μεγάλους. Πριν ξεκινήσετε, πατέρα Βασίλη, έχετε πολλά να πείτε. Είναι σίγουρο ότι και άλλο τόσο να κρατούσε η εκπομπή, δεν θα προλαβαίναμε στη να το πούμε. Στη διάθεσή σας για μία. Βεβαίως θα το παρακολουθήσουμε και θα επανέλθουμε, είναι σίγουρο. Και να ετοιμάζεστε και με τα καινούργια σας στοιχεία και αυτά που δεν θα πούμε απόψε, να επανέλθετε. Πείτε μας λιγάκι σε ερωτήσεις. Καταρχήν, ολοκληρώστε αυτό το ερώτημα που ξεκινήσαμε. Για το ποιοι μιλάνε για το θέμα. Ναι, εδώ θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος ποιους παρακολουθεί και από ποιους ενημερώνεται. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχουν προσπάθειες εισπίδησης του συστήματος στους αντιδρόντες. Πέρα από τους ταγμένους, που είναι στρατευμένοι με το σύστημα και θέλουν να την περάσουν την κάρτα και γράφουν μόνο υπέρ της κάρτας, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και με τον μανδύα του επαΐοντα, λένε κάποια από τα στοιχεία που σας είπαμε. Δεν τα λένε όλα. Δεν λένε όλες τις αλήθειες. Οπότε αποκτά μια εμπιστοσύνη ο κόσμος, έτσι, νιώθει άνετα μαζί τους και στη συνέχεια αυτοί λειτουργούν ως καθησυχαστές του πλήθους. Δηλαδή, ο σκοπός τους είναι να καθησυχάσουν τους πλήθους. Καταστολή. Καταστολή. Να κρατήσουν τον κόσμο σε καταστολή. Δηλαδή, μην παρεξενευτείτε αν δείτε σε κανάλια να βγαίνει κάποιος και να λέει: τι είχαμε, τι χάσαμε με την παρακολούθηση. Όχι. Είχαμε την προσωπική μας ζωή, ελάχιστα στοιχεία όσα του είναι απαραίτητα γνωρίζει το κράτος, και θα χάσουμε την προσωπική μας ελευθερία. Θα γνωρίζει τα πάντα. Η διαφορά είναι, όπως λέμε χαρακτηριστικά, μια σφεντόνα με μια ατομική βόμβα. Το είχαμε, τη χάσαμε, είναι πεδαριώδες επιχείρημα και δείχνει άνθρωπο που θέλει πανικόβλητος να καθησυχάσει τους αντιδρόντες. Ή να μας πούνε ότι πρέπει να μάθουμε για την εξυπηρέτηση που θα φέρει αυτή η κάρτα. Ποια εξυπηρέτηση? Η κάρτα δεν φέρει καμία εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση, την οποία σημειωτών μας την έχουν στερήσει τόσα χρόνια σκόπιμα την εξυπηρέτηση και πληρώνουμε λεφτά για αυτή την εξυπηρέτηση τόσα χρόνια και δεν την έχουμε. Την εξυπηρέτηση θα την φέρει η οργάνωση του δημοσίου και η απλούστευση των διαδικασιών του δημοσίου. Όταν δεν ζητάνε τόσες υπογραφές στην εφορία, όταν δεν ζητάνε τόσες υπογραφές στην υπολοδομία, τότε εγώ θα εξυπηρετηθώ. Δεν θα μου τη φέρει την εξυπηρέτηση η κάρτα. Η κάρτα θα μου φέρει την παρακολούθηση. Την εξυπηρέτηση θα μου τη φέρει η οργάνωση του δημοσίου και οργάνωση σε ανεξάρτητες, μη διασυνδεδεμένες βάσεις.
Έτσι, ο καθένας στα δικά του αρχεία και μακριά ο ένας από τον άλλον. Άρα λοιπόν το ότι θα μου φέρει εξυπηρέτηση είναι ένας μεγάλος μύθος. Βέβαια είναι η λεξούλα που λείπει από τον τίτλο κάρτα, κάρτα του πολίτη. Λείπει και η λεξούλα κάρτα εξυπηρετήσεως του πολίτη. Αλλά όπως λέει ένας γνωστός μας, είναι κάρτα φακελώματος του πολίτη και όχι κάρτα εξυπηρετήσεως. Επιλέγω δηλαδή το δικαίωμα να μην επιλέγω. Ακριβώς. Αν κατάλαβα καλά. Σωστά. Επιλέγω το δικαίωμα να μην επιλέγω. Ακριβώς. Γιατί πλέον παρακολουθούμε κατά τα δικαιώματα. Αρνούμε τα δικαιώματα. Άρα λοιπόν ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός να φιλτράρει τις πληροφορίες που λαμβάνει και να βλέπει και να παρατηρεί τη διαχρονικότητα των λεγόμενων. Όχι άλλα το Γενάρη, άλλα τον Απρίλιο. Να προσέχουμε. Συνέπεια εννοείται. Αυτό είναι. Ναι, χρειάζεται συνέπεια λόγων. Έτσι, δεν μπορώ εγώ σε ένα μήνα να έρθω εδώ και να σας πω δεν τρέχει τίποτα με την κάρτα ή τρελάθηκα. Ή κάτι μου προσφέρθηκε που δεν το έχω ήδη, κύριε Αργυρόπουλε. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Όσον αφορά την δωρεά οργάνων και αν χρειάζεται κάρτα ή όχι, θα είναι μια πληροφορία στην κάρτα του πολίτη. Αφού θα μπει, θα είναι ένα στοιχείο, δηλώνω, δεν δηλώνω, θέλω, δεν θέλω να είμαι, θα μπει στην κάρτα του πολίτη. Και για φανταστείτε το εφιαλτικό σενάριο, πεθαίνει κάποιος, είναι στο νοσοκομείο, τιμοθάνατος, παίρνουν την κάρτα του, αυτός έχει πει δεν θέλω να είμαι δωρητής οργάνων, βάζουν την κάρτα στον υπολογιστή και ο υπολογιστής λέει είναι δωρητής οργάνων. Αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως κλειδώνουν, ξεκλειδώνουν. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Για τους μικρούς και τους μεγάλους, που λέει η αποκάλυψη. Ήδη στο Βέλγιο άρχισε να μοιράζεται η παιδική κάρτα του πολίτη. Από 6 ετών τα παιδάκια τα προμηθεύουν με κάρτα ηλεκτρονική. Λέει για να πηγαίνει στην πισίνα και να χτυπάει την κάρτα ότι πήγε στην πισίνα. Στην Αμερική εμφυτεύουν καρτούλα του πολίτη. Τι εννοώ, το τσιπάκι που έχει κάρτα σε άλλη μορφή, τεχνολογικά εξελιγμένο, το βάζουν στο χεράκι του παιδιού για να παρακολουθούν το παιδί, μη χαθεί. Λες και το παιδί, η πληροφορία το που είναι το παιδί, για να έρθει σε μένα, δεν θα περάσει πρώτα από το διαχειριστή. Και ο διαχειριστής θα μου επιτρέψει να έρθει εμένα η πληροφορία ή όχι. Και πάνω σε αυτό, κύριε Αργυρόπουλε, επειδή είπε τις λέξεις σφράγισμα, χάραγμα, και λένε κάποιοι. Ότι μα και βέβαια όταν θα έρθει το σφράγισμα τότε θα αρνηθώ και θα δείξω την πίστη μου. Όμως και η κάρτα του πολίτη και αργότερα η εμφύτρωση του υπάρχει είναι ο προπομπός. Σαφώς δεν είναι το σφράγισμα, αλλά είναι ο προπομπός και είναι ένα είδος χαράγματος. Γιατί όπως λέει και ο Γέροντας ο Παΐσιος, αυτός ο Θεοφώτιστος Άγιος, το χαράσω τι σημαίνει, μια ερμηνεία. Τραβάω ευθείες γραμμές. Σωστό. Επομένως, λοιπόν, μίλησα για αντιδράσεις σε άλλες χώρες. Αντίδραση δεν είναι η μη λήψη της στις χώρες που είναι προαιρετικοί. Όταν βλέπουμε ποσοστά 4%, 8%, 10% σε ευρωπαϊκές χώρες. Τόσα χρόνια που τρέχει το πρόγραμμα. Δεν είναι αντίδραση των πολιτών. Έχουμε δύο γραμμές ακόμα. Για πείτε. Ναι, παρακαλώ, μπορούμε να ακούσουμε. Ναι, σας ακούμε. Ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Η Εκκλησία της Ελλάδος γιατί δεν έχει ενημερώσει. Είπαμε, ήδη απαντήσαμε και είπαμε ότι το ερώτημα σας απαντήθηκε στην αρχή της εκπομπής. Περιμένει η σύνοδος, η Ιερά Σύνοδος να της δώσει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο πριν το καταθέσει και έτσι να μπορέσει να τοποθετηθεί. Αλλά ήδη οι ιεράρχες, μας είπε ο πατέρας Βασίλειος και είναι γνωστό. Είναι πάνω από 40 που αντιδρούν. Πάνω από 40 Μητροπολίτες έχουν δηλώσει ξεκάθαρα την αντίθεσή τους. Αυτό είναι αυτό πολύ δηλώσει. Σημαντικό. Πάμε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Δεν ακούγεστε, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Τώρα σας ακούμε. Ναι, ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πρώτον, ακούω πολλούς ιεράρχες να μιλάνε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και η Ιερά Σύνοδος ίσως αποδοχής της κάρτας. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν τελικά όρια αποδοχής της κάρτας του πολίτη και κατά συνέπεια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ναι, νομίζω ότι εντάσσεται στο προηγούμενο ερώτημα. Πείτε μας και το δεύτερο. Το δεύτερο ερώτημα είναι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος της εποχής και δεν πιστεύω σε αυτές τις γραφικότητες. Και είμαι νομοταϊκής πολίτης. Πώς με επηρεάζει εμένα η κάρτα του πολίτη? Δεν έχω κάτι να κρύψω. Μάλιστα, σωστά. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Παρακαλώ να ακούσουμε. Θα απαντήσουν την ερώτησή σας. Και υπάρχει κι άλλος τηλεθεατής. Να ακούσουμε και παρακαλώ να είναι τελευταία γραμμή, γιατί δεν θα μπορέσουν να απαντηθούν τα ερωτήματα. Ο χρόνος τελειώνει της εκπομπής. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Για την εκπομπή σας και για τους ομιλητές σας. Ευχαριστώ πολύ. Απλά θα ήθελα, ακούω ότι μαζεύουν υπογραφές.
Πού πρέπει να στείλουμε αυτές τις υπογραφές? Θα δώσουμε αμέσως. Ενημέρωση δεν έχουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Πρέπει να μας ενημερώσετε. Αυτό και ακριβώς κάνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Θα δώσουμε αμέσως. Παρακαλώ, μπορεί μια κάμερα να πάρει αυτό που δείχνει ο κ. Αδαμόπουλος. Σημειώστε παρακαλώ αυτές τις διευθύνσεις στις οποίες μπορείτε να βρείτε στοιχεία, να ενημερωθείτε. Έτσι, αυτές είναι οι ιστοσελίδες. Ναι, αυτές είναι οι ιστοσελίδες και βέβαια θα... και για το βιβλιαράκι και αυτό που είπαμε προηγουμένως θα δώσω ένα email που ένα email βέβαιως, δώσ' το email. Το nokarta@myway.com αλλά και στις άλλες ιστοσελίδες. Και στις άλλες ιστοσελίδες αν στείλει κανείς κάποιο μήνυμα. Ωραία, μην χάνουμε όμως πολύ χρόνο. Παρακαλώ να πάμε γρήγορα στις απαντήσεις γιατί υπάρχει και άλλη μια ερώτηση προηγουμένως που δεν απαντήθηκε η κυρία Αδαμόπουλε. Και βέβαια... Το αν μπορούμε να γράφουμε και να ξεγράφουμε και να ξαναγράφουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό γίνεται με τα επαναπρογραμματιζόμενα τσιπάκια. Δηλαδή, αυτά που είπατε προηγουμένως. Αυτά που είπαμε. Είναι μικροεπεξεργαστές, τους οποίους μπαίνει μια αρχική πληροφορία, έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 10-20 σελίδων πληροφοριών, τα οποία από ό,τι αντιλαμβάνεστε είναι πολύ περισσότερα από 5 κωδικούς. Τι χρειάζονται όλες οι άλλες σελίδες? Χρειάζονται για να προστίθενται ή να αφαιρούνται πράγματα. Το άλλο στοιχείο είναι ότι εάν δεν είναι γραμμένα πάνω στην κάρτα, είναι γραμμένα στον υπολογιστή. Μπορούν να παραβιαστεί ο υπολογιστής, να γραφτούν εκεί και χρησιμοποιώντας εγώ την κάρτα να έρθει η πληροφορία στον υπολογιστή. Άρα λοιπόν μπορούν να μπουν και να βγουν στοιχεία και να κάνουν καθένα ό,τι θέλει. Περνώντας, έτσι και θα γίνονται και οι αναβαθμίσεις των προγραμμάτων. Περνώντας κάποιος, κάνοντας χρήση κάποιος, θα αναβαθμίζεται. Οι επόμενες ερωτήσεις απαντήθηκαν, πατέρα Βασίλη. Έχω δημιουργήσει μία, αν κατάλαβα καλά. Επειδή δεν έχω ο χρόνος, τελειώνει. Πείτε μου όμως, πείτε αυτό. Πάρα πολύ σύντομα. Λένε κάποιοι ότι σημασία έχει η καρδιά. Σημασία έχει ότι εγώ πιστεύω στον Χριστό, ότι εγώ θα θυσιαστώ για τον Χριστό. Τι έχει να πω, πόσο θα με πειράξει μια κάρτα μα πάρω? Αυτό είναι κάτι εξωτερικό. Εδώ λοιπόν να φέρουμε σαν απάντηση όλους τους Αγίους Μάρτυρες, τα εκατομμύρια μαρτύρων, οι οποίοι δεν ήθελαν να θυσιάσουν στα είδωλα, προτίμησαν να πεθάνουν, να δώσουν τη ζωή τους για τον Χριστό, δεν τον πούλησαν τον Χριστό. Σωστό. Αλλά και ακόμα και ο Απόστολος Πέτρος, που αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές, θα μπορούσε ο Απόστολος Πέτρος να πει για τον εαυτό του ότι ήταν μια εξωτερική άρνηση. Μέσα μου, εγώ, τον Χριστό, τον έχω στην καρδιά μου. Σωστό, πολύ σωστό. Όλα λοιπόν σαφές. Παίζουν ρόλο. Εάν η κάρτα είναι προαιρετική, κύριε Αδαμόπουλε. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Ξεκινάνε με τις άλλες κάρτες ως προαιρετικές. Η κάρτα αγορών λένε προαιρετική, η κάρτα εργαζομένου προαιρετική, αλλά μετά υποχρεωτική. Για την κάρτα του πολίτη δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Αν θα είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. Σκόπιμα λένε ότι είναι οι άλλες προαιρετικές για να μας μπερδέψουν. Λοιπόν, τώρα, κατά πόσο μπορεί να είναι προαιρετικό ένα κλειδί το οποίο είναι απαραίτητο να ξεκλειδώσει ένα δωμάτιο? Είναι προαιρετικό αυτό το κλειδί? Δεν είναι προαιρετικό. Επειδή ο χρόνος τελειώνει. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά σημαντικά αυτά τα πολλά που είπαμε, αλλά πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχετε να πείτε. Είχαμε, να είστε σίγουροι ότι θα επανέλθουμε στο θέμα. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση και θα ήθελα, πατέρα Βασίλη, μέρες που είναι, να μας δώσετε το αναστάσιμο μήνυμα. Έτσι, βεβαίως. Σε λίγες ώρες θα σηκώσουμε Ανάσταση και θα πάρουμε όλοι το Άγιο Φως. Για να μην πω δικά μου λόγια, θα πω ένα απόσπασμα πολύ σύντομο από έναν λόγο του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου, ένα λόγο στην Θεώσωμο Ταφή του Κυρίου, που γιορτάσαμε σήμερα. Βάζει τον Χριστό να απευθύνεται στον Αδάμ, δηλαδή σε κάθε άνθρωπο χωριστά προσωπικά, και να του λέει: «Σήκω λοιπόν να φύγουμε από εδώ. Κάποτε έφυγες από τον γήινο παράδεισο. Τώρα σε αποκαθιστώ όχι σε εκείνο τον παράδεισο, αλλά σε θρόνο ουράνιο. Κρύφτηκες από το Θεό γιατί ήσουν γυμνός στο σώμα. Να που έκρυψες τώρα μέσα σου γυμνό τον Θεό. Ντύθηκες τον δερμάτινο χιτώνα της ντροπής. Να που ντύθηκα εγώ, μολονότι Θεός, τον αιμάτινο χιτώνα της σάρκα σου. Γι' αυτό σηκωθείτε. Ας πάμε από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο αιώνιο φως, από τη γη στον ουρανό. Γι' αυτό και εμείς τώρα. Πρωτοπόμαστε να ζήσουμε αληθινά την Ανάσταση, παραμένοντας ως το τέλος στην νυχτερινή αναστάσιμη λαμπρή θεία λειτουργία αυτή. Αυτό είναι καλά, κάνετε και το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μετά το Χριστός Ανέστη. Έτσι. Οι περισσότεροι καλοί χτυπάει, πώς το λένε, σαλπίζει η μαγειρίτσα. Έτσι. Εύχομαι
Και πάλι να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι και σε εσάς καλή Ανάσταση και να περάσει μέσα στις καρδιές μας το μήνυμα του Αναστηθέντος Χριστού, να μας βοηθήσει να αντιστεκόμαστε και να είμαστε όρθιοι στην πίστη μας, όρθιοι στο μετερίζι μας, όρθιοι στο καθήκον, όρθιοι στο χρέος και απέναντι στο Χριστό και απέναντι στην πατρίδα και απέναντι στην οικογένειά μας και απέναντι σε όλους μας. Και να εμποδίσουμε τους κακόβουλους να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Καλή σας νύχτα και καλή Ανάσταση.